ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φασικό ορχοπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήρες καντουδόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογοντισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από δύο της μελαγχολίας και να κάνουμε για σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Καλημέρα, ειδικά σε μπαμπαδομαμάδες και παππουδογιαγιάδες που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και έχουν αυτό το δρομολόγιο το καθημερινό για να πάνε τα βλαστάρια τους σε νηπιαγωγεία και σχολεία, σε γυμνάσια και λύκεια, σουξουμούξου. Θα πεις μεγάλα παιδιά να τα πάνε αυτοί, θα πάνε, τι να κάνουν. Γίνεται το πρωί το δρομολόγιο. Την καλημέρα μας σε εσάς που περιμένετε πρώτα να ακούσετε την εισαγωγή μας, το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ και μετά να μπείτε στα σχολεία. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τη θετική μας ενέργεια. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε, 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 πάμε! Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα, τον Statham της κονσόλας, κυρίες και κύριοι. Μάλλον θα έλεγα ότι ο Statham είναι ο δασκαλάκης του Hollywood. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι είσαι, ρε Statham, τι έχει κάνει? Εντάξει, δύο τρανσπόρτερ, ένα courier, ίσω με ένα Audi. Ε! Προχθές κάπου είχε το Joker, το έχει δει? Παλιά, πιο παλιά, έχει λίγο μαλλί. Επίσης πάρα πολύ δυνατός είναι, φίλε, και στους αναλώσιμους, πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός είναι με την Τζέσικα Άλμπα στο Mechanic, το 2. Πάρα πολύ δυνατός ο Statham. Ο Jason, ο Statham, ο Μπάμπης, ο Τενές, ο... Δεν το έχω δει, έχω δει το άλλο που το βάζουν φυλακή και με το αυτοκίνητο τρέχει να πούμε και για να αγωνιστεί και τέτοια. Εντάξει, και έχει ένα από τα αγγελάκια της Victoria's Secret γυναίκα. Το ξέρεις έτσι? Κανονικά, φίλε, έναν άγγελο χωρίς φτερά. Με φτερά μάλλον, γιατί φοράνε και φτερά. Δεν. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, γιατί σήμερα έχουμε και υπερατού δωράκλα. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 το κορδελιό, ξαναχτυπά με εκπληκτικό δώρο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε μία σκουπάρα, μία καταπληκτική σκούπα Bosch. Η αξία της πάνω από 100 ευρώ. Και το βάζω παχύ το σίγμα, γιατί άλλο Bosch δεν έχει, φίλε. Άλλη λέξη είναι. Και άλλο Bosch. Ε! Δεν σε πιάνει, δεν έχει ένα εκτόπισμα, φίλε. Bosch. Ψαρώνεις, φίλε. Θα λες, πρέπει να είναι μεγάλη σκούπα. Άλλο Bosch, άλλο Bosch. Πρόσεξε. Άλλο άσχημος με χ, άλλο άσχημος με κάπα. Τα έχω πει πολλές φορές αυτά, τα ξαναλέω. Έτσι, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος με κάπα. Έτσι, δεν είναι τέλος, σου φεύγει το σαγόνι. Πέφτει το σαγόνι. Πέφτει, είναι αλήθεια είναι αυτή. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με εκπληκτικά πράγματα, Bosch και Siemens. Ελεύθερες κουζίνες, ποιοτικότατες, είναι παραδοσιακά οι πιο ποιοτικές στην αγορά, με μεγάλους φούρνους, τεράστια ταψιά, τα νέα μοντέλα που διαθέτουν σύστημα 3D Hot Air Echo, με τα οποία μπορείτε να ψήνετε ομοιόμορφα μέχρι και 3 ταψιά, και εστίες αερίου που θα μειώσουν αισθητά το χρόνο ψησίματος. Είναι η μόνη εστία στην οποία δεν μπορεί να καθίσει όρθιος ο Πασχαλάκης. Η εστία ψησίματος. Τέτοια πράγματα θα φέρετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο κουρδελιό. Τέτοιο δώρο δίνουμε σήμερα. Επειδή η σκούπα δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος και ανάγκης, θα βάλουμε και τα τηλέφωνα μέσα. Έτσι είμαστε εμείς. Έτσι κάνουμε. Έτσι να ξέρετε. Δηλαδή, επειδή μερικοί καμιά φορά γκρινιάζετε, ξέρω ότι χρωστώ. Εκτός από μία επίσκεψη στον κύριο Χρήστο το μουσικό που δεν έχω πάει και είμαι απαράδεκτος. Και το λέω και στον αέρα. Αμαρτία ομολογουμένη ουκέ στην αμαρτία. Λέμε εμείς τώρα, αλλά τέλος πάντων. Χρωστώ ένα καλό, ένα γερό δώρο στα παιδιά του εξωτερικού, δηλαδή στην πρώτη που θα έχω τάμπλετ ή κινητάρα, θα πάει έξω. Δεν το έχω ξεχάσει, δεν το έχω λησμονήσει, μπορώ να μην θυμάμαι τι έφεγα χθες ή τι είπα πριν 5 λεπτά, αυτά δεν τα ξεχνάω, να ξέρετε. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα, έχω να σας πω ότι στην ψαραγορά Αιγαίων θα βρείτε τόσο φρέσκο ψάρι που σας λέει λογάκια, το ψάρι, κλαίει ο Νέμο, γιατί ασχολούνται όλοι με τα ψάρια της ψαραγοράς της Αιγαίων, κλαίνε οι γοργόνες γιατί τις έχει το φτύσιμο. Γιατί δεν πουλάει γοργόνα, μόνο γοργόνα δεν πουλάει, οτιδήποτε άλλο θέλετε από ψάρι, εκεί θα το βρείτε. Και στο κατάστημα, στην ψαραγορά που είναι στην Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το δικητήριο, αλλά και στο Ωραιόκαστρο,
69-56-66 για Ωραιόκαστρο, 214.000 για την Αγίου Δημητρίου. Τηλεφωνείτε, σας το φέρουν έτοιμο. Χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, καταπληκτικά πράγματα, αμαλάχι και ψημένο κιόλας. Εκεί θα βρείτε το φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα. Η οικογένεια Ιωαννίδη έχει κάνει ένα θαύμα. Τα δύο μαγαζιά πεντακάθαρα μέσα λάμπουν όλα. Λάμπουν. Τεράστιος πάγκος με φοβερή ποικιλία. Ό,τι ισχύει για το ψάρι εκεί, ισχύει για το γλυκό στο Νικολαίδη. Νούμερο 1 προορισμό και στα δύο καταστήματα και στην Καραολίου και Δημητρίου 237 και 163 το πρωί με το καφεδάκι, τα σφολιατοειδή σα. Μεσημεράκι τα ψωμιά, τα ωραιότερα, ζυμωτά ψωμιά, ζαπάτα, βυζαντινά, για διαβητικούς, ό,τι θέλετε. Υπέροχα ψωμιά και βέβαια κεράσματα, σοκολατόπιτες, σιροπιαστά, τουρτάρες με απεικόνισε πάνω, ό,τι θέλει το παιδάκι σας για τα γενέθλιά του, είτε είναι για γαμήλιες. Αυτοί είναι, μερακλίδες, Νικολαίδης, εγγύηση κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για μια υπέροχη σκούπα Boss που θα κληρώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Balance, confidence, determination, huge quality, mental aggressivity, aggressiveness, and first of all, okay, unfortunately, PAOK always wins. Δεν ξηγέσαι καλά, δεύτερη μέρα εκφράζω δημοσίως το παράπονό μου. Αυτός που θα με γλιτώσει από την Ποφίλιο κερδίζει τα πέναλτι. Αλλού τα χαρίζεις, αλλού τα δίνεις. Λατρεύω τον αρχηγό, τον υπεραγαπώ. Έχω ντετσού εκεί, γιατί χθες πήγε σε στέκι και έμαθα πράγματα. Θα πω αυτά μόνο που μπορώ να πω, διότι όταν μου λένε είμαι εχέμηθος και τα κρατάω εκεί που έχω υποσχεθεί ότι δεν θα πω. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω για τον Αντρέ και αν θέλετε κρατήστε το. Δεν ισχύει ότι δεν γουστάρει πίσω. Να ξέρετε. Δηλαδή, τον Αντρέ μπροστά, ξεχάστε τον. Έπαιξε κάποιες φορές, ναι, okay. Το ξέρετε το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και όχι επειδή του το λέει ο Ρασβάν, αλλά επειδή γουστάρει και ο ίδιος πλέον. Το μεταφέρω χωρίς καμία επιφύλαξη. Η πηγή είναι η αματική, αναβράζουσα, βγάζει μεταλλικό νερό μέσα από το βράχο. Η πηγή λοιπόν λέει ότι είναι ότι γουστάρει κιόλας που ξεκινάει από πίσω το χώρο του, έχει όλη την άπλα μέχρι το κέντρο να κάνει την πρόθεσή του, θα βάλει τα γκολάκια του, θα προθηθεί, θα βγάλει τις σαραντάρες στις μπαλιές και είναι ευτυχισμένος σε αυτή τη θέση. Λέει ο τρελός, ο 8-10. Εσείς βγείτε και πείτε ότι δεν ισχύει. Εμένα τα πουλάκια, τα φιλαράκια μου, αυτό μου τιτίβησαν. Και το μεταφέρω. Όπου και να παίξεις, παικτάρα είσαι, ξεχυλίζεις από ποιότητα, σε γουστάρουμε, σε αγαπάμε, ήρθες για να πάρεις double πέρσι, double και φέτος, ό,τι και να λέμε, okay. Τι έλεγα και πώς βρέθηκα εκεί φίλε, α, έλεγα, έχω ένα παράπονο balance. Άλλος τα κερδίζει και τα δίνεις αλλού, γιατί, τι σου κάναμε, γιατί, έτσι, σκίζεται ο άλλος αυτά, το λέγαμε και χθες, τρέχει, παλεύει. Να κεφαλιές, να κερδίζει πέναλτι, να γυρίσει τα μαρκάρι, τάκλινγκ στο κέντρο. Πραγματικά ο άνθρωπος βγάζει την ψυχή του μέσα στο γήπεδο και έρχεται το σαγόνι 90 μοίρες, ο χαμένος γιος του Γιάτσεκ, χωρίς να ιδρώσει τη μασχάλη, δεν κάνει ντους. Η αλήθεια είναι ότι μετά υπάρχουν χρησιμοποιημένα όλα τα ντους εκτός από ένα. Και όπως είναι φεύγει, βάζει από πάνω ένα σακάκι και φεύγει. Δεν θα πληθείς, όχι. Και φεύγει έτσι. Αυτό το παλιόπαιδο Σβαρόφσκι. Πρόσεξε τώρα. Είσαι ο Ακπομ και λες σκίζομαι, βγάζω την ψυχή μου, μου βγαίνει ο ποπός, να μαρκάρω, να τρέξω για κεφαλιές, να πηδήξω μέχρι και εγώ πήγα γκολ, δεν μπήκε η μπάλα. Τα πάντα αυτά. MVP, έτσι, βλέπετε. Τι σεντρεφοράκλα είναι. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Πέρα από το χαβά που κάνουμε, ο άνθρωπος κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο. Τα πάντα.
και η νευρικότητα υπάρχει εκεί. Το στοίχημα φυσικά δεν το παίρνουμε πίσω για την υποφίλιο, γιατί είπαμε, όσο η ομάδα κερδίζει μέσα έξω και πάει τρένο, κανένα στοίχημα δεν παίρνετε πίσω. Άστε. Και θα κάνω εγώ, θα τη φέρω εδώ, άμα θέλετε κιόλα. Θα τη βγάλουμε και στο τηλέφωνο να μιλήσουμε. Και αφιέρωμα θα τη κάνουμε. Α πάρω εγώ τι κατσαρόλε. Δεν με ενδιαφέρει. Α πάρω τα τσίγκινα, τα κατσαρολικά, τα κουπιά και δεν με νοιάζει τίποτα. Τα κουπιά από την κούπα, όχι από το κουπί. Λέω λοιπόν, ο ένας βλέπει ο Ακπομ τον εαυτό του να σκίζεται πραγματικά, να κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο και ο άλλος μπαίνει, hello, I'm so happy. Άδεια αιστεία, τσίκ του, την περνάει ο άλλος, γκολ. Έτσι. Υδροσές, όχι. Αυτός ο μέτωπος, τίποτα, γυαλίζει, ο προβολέας. Υδρότας, καθόλου, καθαρός. Λαμποκοπάω. Μοσχομυρίζω λεβάντα και μοσχοκίδωνο. Θα φύγεις έτσι, έτσι. Με αυτό το σαγόνι, με αυτό το σαγόνι σας, μπιπ. Είσαι ο Ακπομ, βλέπεις τον άλλον λοιπόν, σκίζεσαι και λες τον άλλον. Είσαι ο Σβιντέρσκι, βλέπεις τον Ακπομ να παίζει βασικός και λες, τι γίνεται ρε παιδιά, εγώ αφού μπαίνω τα βάζω, γιατί παίζει αυτός. Τέτοια ωραία διλήμματα θέλω να έχει ο προπονητής. Ε, ο Ροζέ μιλά. Τίποτα, μία και... Ολε Γκούναρ Σόλσκερ, αυτός που τώρα είναι στη μάτια σαν προπονητής και έκανε τώρα την πρώτη του ήττα. Έμπαινε, κλάτς κλουτς, που έλεγε και του Λάρα έτσι, απλά. Απλά, χάρισμα, κολοφαρδία επίσης, μπορεί μερικές φορές ναι, να είσαι στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη ώρα. Θα μου πεις, ο Ακπομ βρέθηκε σε εκείνη τη θέση, εκείνη τη στιγμή που την κάνει ένα τσίκ ο μεγάλος μαέστρος, ο αρτίστας, ο σιτιστής, ο καλλιτέχνης, ότι σαγηνεύω την μπάλα και μου υπακούει ό,τι της λέω κάνει. Η σκλάβα η μπάλα, την οποία την έχω καψουρέψει και υπακούει σε όλες μου τις προσταγές. Αυτό δεν κάνει ο... Ο Μπίσε. Αυτό κάνει. Και λέει τώρα ο Ακπομ, γιατί να μην είμαι εγώ εκεί δίπλα. Έτυχε ρε φίλε. Έτυχε. Και του έκανε, ρε Μπίσε τώρα. Εγώ τόση ώρα, γιατί δεν μου πέβαια, έκανες μία ένα τσικ. Περίμεζα δύο άλλος, όμορφος. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει μέσα από το χαβαλέ που κάνουμε. Καταλαβαίνετε τι center for έχουμε. Και άσε τους άλλους να γράφουν κατεβατά για το ποντένσε. 1.50 με τα χέρια στην ανάταση πάνω σε ψυγείο και με λάσπη στα παπούτσια. Άφησαν δύο μέρες ακούρευτο το χόρτο στο Ρέντι και το ψάχνανε. Φέραν τα συνεργεία. Τη ΕΜΑΚ. Τόσο κοντός που για να τον δεις πρέπει να τον κοιτάξεις δύο φορές. Και πού να πιαστούν, κάτι πρέπει να γράψουν τώρα. Και εκεί το νέο ίδαλμα, εκεί ο παίκτης πάνω στον οποίο έχουν βαστεί, γιατί άλλοι όλοι είναι για το γουρούμπελο τελείως, είναι γεια σας. For the festivals, βγαίνει και λέει, του χρόνου να δείτε που θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, δεν το λέμε αυτό ακόμα. Δηλαδή το ξέρουμε, αλλά δεν το λέμε, μην το μαρτυράς από μόνο σου. Άσε που παπά, εμείς δεν τρώμε και παραμύθι. Ούτε από αυτό. Να ξέρετε. Είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση. Τι λέμε εμείς συνέχεια? Τι λέμε? Εμείς αυτό λέμε. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. Αυτό. 13 του μηνός το 1913 γεννιέται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Λατρεμένος, μοναδικός, αγαπημένος, εμένα κορυφαία μου ατάκα από όλες τις ελληνικές ταινίες, μέσα στην τριάδα είναι αυτό. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Αντρέα! Τι είναι Αντρέα πάλι! Σαν τα και εμείς την κανάτα νερό! Δεν άκουσε! Είναι άκουσο ρε! Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό! Πάλι εγώ! Άντε ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως τον καρκανιά σου! Πνίγεται φίλε, πνίγεται όντως! Μάλλον εγώ τι θα κάνω εδώ μέσα, εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για τον μπουρνούς εγώ όλα! Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι! Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι! Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά! Άντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Ένα πεθάνει από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο! Βρε τι είσαστε εσείς ρε! Ο πατέρας σας βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε! Παλιόπαιδα! Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος! Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι! Μοναδικός, bon vivant, αρχοντικός, με τις κουστούμιές του,
με τα μαγιό του τα μασχαλοκάβαλα. Πάρα πολύ ωραίος σαν τύπος, σαν άντρας, αν δείτε και τις παλιές τις ταινίες. Έτσι, μοντέλο ήταν στα ξεκινήματά του. Εγώ θεωρώ ότι αρκετές από αυτές τις έχει ματσακονιάσει που βλέπουμε. Ας μην πούμε τώρα ονόματα, αλλά θεωρώ ότι τις είχε περάσει στανταράκι. Έχει πει ο Σακελάριος ότι εκεί που συνήθως ήταν σε γραφείο, γιατί ήταν ο βιομήχανος, ήταν ο έμπορος, αυτά. Έπαιζε, δεν έπαιζε κανένα τζόβενο στις ταινίες του, έτσι. Πάντα ήταν, είχε κάποια θέση, γιατί σχετικά αργά και σχετικά σε μεγάλη ηλικία έκανε τις επιτυχίες του. Έκανε και νωρίς ταινίες, αλλά τις τεράστιες επιτυχίες, τι 30, τι 40, τι 50, αυτά εδώ πέρα, ο Στρίγκλος που έγινε ανάγκη κτλ. Όλα αυτά έγιναν ενώ ήταν 50, έτσι περίπου. Στα 50 του. Δεν έκανε πολύ νωρίς την επιτυχία λοιπόν. Παντού, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν σε κάποιο γραφείο, είχε κάποια θέση και μπροστά του είχε χαρτιά, επέγραφε κτλ. Και είπε κάποια στιγμή λοιπόν ο σπουδαίος Αλέκος Σακελάριος ότι, παιδιά, εκεί που έγραφε, λέει, και σημείωνε. Εκεί που σημείωνε, λέει, επάνω στα χαρτιά του διάφορα. Ξέρετε, λέει, τι ζωγράφιζε ο Κωνσταντάρας? Όχι, τον ρώτησα δημοσιογράφη. Βυζάκια και κολαράκια. Όλη την ώρα, λέει. Όλοι. Πήγαινε από πάνω, ξέρω εγώ, η αδερφή του, η Μίτσι, να πούμε, ή η Μάρο Κοντού, ή όποια ήταν, ή ξέρω εγώ, ή. Πώς το λέγανε το δροσερό το κοριτσάκι που τον κούσταρε, που του πουλούσε ρότα. Η Νόρα Βαλσάμι πήγαινε από πάνω στο γραφείο. Λοιπόν, και. Έβλεπε και έπρεπε τώρα να συγκρατηθεί κιόλας, ας πούμε. Κολαράκια, βυζάκια, αυτά, όλη την ώρα, όλη την ώρα. Λατρεμένος, για μας ένα λόγο ακόμα, γιατί μας συνοδεύει από πέρυσι τον Ιανουάριο με το νου μας, το οποίο είναι μια καμπάνα εγρήγορσης για όλη την οικογένεια, για όλο τον οργανισμό, για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Όπως βλέπετε, κλιμακώνονται τα δημοσιεύματα. Η λύσα η κακιά από αντιπάλους, από εχθρούς, βγάζουν τέτοια ζήλια, τέτοιο κόμπλεξ για τον ΠΑΟΚ που δεν υπάρχει. Το χθεσινό πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή πραγματικά είναι για να γελάει ο κάθε πικραμένος, ο κάθε. Και λέει ο Κανάρης, τρεις τρελούς έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα! Επίσης εκπληκτικό. Έχει πάρει τη γερμανική λέξη που έχει το umlaut, το ου με τις δύο τελείες από πάνω. Ο Μύρα! Έτσι. Άλλο από τα πολύ ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 του μηνός Μαρτίου, 13 Μαρτίου του 13. Άρα 13 Τρίτου 13 γεννήθηκε ο Κωνσταντάρας. Γεννήθηκε αυτός ο τεράστιος κωμικός. Ξαναλέω, γράφεται FM, το έχεις, ρίχτω. Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μύρα. Δεν είναι ο Μύρα της Μπάγερ Μονάχου. Χθες, για να πούμε και τα του Τσουλού, είδαμε πως ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, τον χωνεύεις, δεν τον χωνεύεις, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, που είναι εγωπαθής, νάρκισσος και εγωκεντρικός, βγάζεις το καπέλο μπροστά του. Τι έκανε στο πρώτο μάτς λοιπόν ο τεράστιος και αυτό σε προσωπικότητα Σιμεώνε? Αφού λοιπόν κέρδισε 2-0 τη Γιουβέντους, γύρισε στην κερκίδα και έδειξε τα καμπανέλια του. Ότι εμείς τα έχουμε βαριά και κερδίζουμε 2-0 τη Γιουβέντους και θα την πετάξουμε απ' έξω. Σαν Ατλέτικο Μαδρίτης, και εγώ σας Σιμεώνε. Χθες, μετά το 3-0, η κάμερα πιάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δείχνει τα δικά του. Θα μου πεις, επιτρεπτό? Όχι. Γιατί είναι πρότυπο για παιδιά, γιατί είσαι μια τεράστια προσωπικότητα, γιατί τον έχεις από κάτω εκείνη τη στιγμή και είσαι ισχυρός, αλλά είπαμε είναι εγωισμός. Ζυγίσαν τα καμπανέλια τους και σου λέει, τα δικά σου, μου τα έδειξες, ναι. Δες λίγο και τα δικά μου τώρα που σου έβαλα 3 γκολ και σε στέλνω σπίτι σου. Αυτό ήταν το λάθος που έκανε ο Σιμεώνε. Κέρδισε, πήγαινε, πάρε την πρόκριση και φύγε. Προκάλεσες τον κορυφαίο, τον κορυφαίο τον προκάλεσες σε ζύγισμα καμπανελιών αμελέτητων. Και σου λέω, άλλος έτσι είσαι, μου τα δείχνεις,
Πάρε τώρα και τα δικά μου, ζύγισέ τα, βάλ τα στη ράμπα για να δούμε ποια νου είναι, ποια νου νου είναι πιο βαριά. Κάνει τεράστιο παιχνίδι. Έχω πει γιατί θεωρώ ότι είναι ανώτερος του Μέση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί ο Μέση στη θαλπορή και την ασφάλεια μίας τακτοποιημένης κατάστασης από τα παιδικά του χρόνια, δηλαδή στην αγκαλίτσα της Μπαρτσελώνα και πουθενά αλλού, έχει βολευτεί, κάνει ο άνθρωπος παπάδες, δεν το συζητώ, παικτάρα, αλλά δεν τόλμησε να παίξει πουθενά αλλού. Και εκεί που χρειαζόταν να παίξει αλλού, δηλαδή στην Εθνική Αργεντινής, απέτυχε παταγωδός. Ακόμα και ο άλλος πήγε και πήρε ένα γιούρο με την Εθνική Πορτογαλίας. Με μια μικρή χώρα ποδοσφαιρικά και πληθυσμιακά και σαν παράδοση στο ποδόσφαιρο. Καμία σχέση με Βραζιλίες, Αργεντινές, με Γερμανίες, με Ιταλίες, με Ισπανίες. Καμία. Καμία. Μια μικρή χώρα που δεν το έχει ξαναπάρει ποτέ. Ο μάγκας λοιπόν είναι ο Κριστιάνο. Γιατί έπαιξε στην Αγγλία, διέπρεψε στα νιάτα του με τη Manchester. Πήρε Champions League, πήρε πρωταθλήματα, ξεχώρισε. Πήγε στη Ρεάλ, ξεχώρισε από όλους. Τους έκανε τις αιστείες, τις γέμισε με δίχτυα. Πήρε Champions League. Ξαναπήρε Champions League. Ξαναπήρε Champions League. Και δεν του φερθήκαν όπως ήθελε, γιατί αυτή δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων. Είναι πόσο θα με προσέξεις. Στην ιστορία με την εφορία δεν τον κάλυψε όσο ήθελε η ομάδα σου. Λέει ρε Πέρεθ, για κάτσε ρε γατάκι. Εγώ είμαι εδώ πέρα, ξεσκίζομαι. Αυτός δεν αγαπήθηκε όσο θα ήθελε εκεί. Είναι αυτές οι ιδιοτροπίες οι μικρές. Σου λέει ο Μέση μπήκε σε περιπέτεια, τον καλύψανε αυτά και τα λοιπά. Τέλεια, με τον πατέρα του το θέμα έσβησε. Εμένα με έχετε στον τάκο. Μήπως θεωρείτε ότι γέρασα στα 33 μου, μήπως θέλετε, επειδή όλο αυτό είναι βιτρίνα και είναι μάρκετινγκ, να αλλάξετε, να φέρετε κανένα Ιμάρ, να γίνει κάτι, να φέρετε ένα Εμπαπέ, γιατί αυτό ακουγόταν το καλοκαίρι. Φεύγω και μόνος μου. Διαπρέπω στη Μάντσεστερ, διαπρέπω στη Ρεάλ και τι κάνω, στα 33 μου, εκεί που για άλλους έχει αρχίσει η δύση, η κάμψη, η βιολογική κούραση, εκεί που άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν στα 27 τους, αυτός όχι απλά μένει στο ίδιο επίπεδο, αλλά την παίρνει από το χέρι του Γιουβέντους και την πάει να κατακτήσει και το Champions League. Σκυλιάζοντας, ενώ είναι πολυεκατομμυριούχος, ενώ έχει όποιο μουμπίμπι θέλει, ενώ έχει όσα αυτοκίνητα θέλει, όσες βίλες, έχει τα πάντα. Η φιλοδοξία όμως στα 33 του παραμένει άσβεστη. Αυτός τι ήθελε φέτος να αποδείξει? Ότι η Ρεάλ τα προηγούμενα χρόνια τα πήρε επειδή ήμουν εγώ εκεί. Τώρα που έφυγα, κουτουλά το ένας με τον άλλον και περνάει η κάθε Εξτρεμαδούρα, η κάθε Νουμάνθια, η κάθε Χετάφε και σας γλεντοκοπάει. Και εγώ έρχομαι στη Γιουβέντους, η οποία ήταν στην αφάνεια ευρωπαϊκά τα τελευταία χρόνια και της δίνω άλλη έγκλη, άλλη λάμψη. Χθες πρέπει να είχε ολική ειδονή, για να μην πω λέξεις που αρχίζουν σε στή και τελειώνουν σε σύ, ολική. Γι' αυτό και παρεκτράπηκε στο τέλος και του είπε του Σιμεώνε, να και τα δικά μου. Την κίνηση που έκανε και ο Γκαρσία, τη θυμάστε, είναι χαρακτηριστική για τα καμπανέλια. Εντάξει, θα μου πεις, το ποδόσφαιρο δεν είναι κατηχητικό, δεν κρατάς εξαπτέρυγα, δεν είσαι παπαδάκης εκκλησία. Okay. Αλλά είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ίδαλμα για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο. Ας το έχεις κάνει μια παράσταση φοβερή. Δεν χρειάζεται να κάνεις και αυτό. Περνάς μπροστά από τον πάγκο, θυμάσαι πως πανηγύριζε ο Αρή. Ήρων. Γεια σου, του κάνεις ένα σου με το χεράκι και τελείωσε. Δεν το έχεις ανάγκη. Δεν το έχεις ανάγκη. Αυτά. Κατά τα άλλα, θέλουμε η ομάδα που θα πάρει το Champions League να έχει πάρει και το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ή θα είναι η Bayern στη Γερμανία, θα είναι η Manchester City στην Αγγλία ή η Liverpool στην Αγγλία, θα είναι η Barcelona στην Ισπανία. Θέλουμε, γιατί θα παίξουμε έναν γύρο λιγότερο στα προκριματικά του Champions League. Θα παίξουμε με δύο αντιπάλους και όχι με τρεις. Αν, το ξαναλέω, αν η ομάδα που πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα της πάρει και το Champions League, π.χ. λέω παράδειγμα η Manchester City πάρει το Champions League, πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία, ή η Liverpool, ή κάνει το ίδιο πράγμα η Μπαρτσελώνα, πάρει το Champions League η Μπαρτσελώνα, έτσι, πάρει και το, η Μπαρτσελώνα μέσα δεν είναι, δεν έχει αποκλειστεί, έτσι, μέσα είναι η Μπαρτσελώνα, ή η Bayern, ας πούμε, που είναι πόντο πόντο με την Dortmund στη Γερμανία, πάρει
το Champions League. Πάρει και την Bundesliga. Το θέλουμε αυτό γιατί θα αδειάσει μία θέση. Μου λέει ο Χρήστος, κάτσε να το δω. Όχι, λέει, το πρωτάθλημα, απλά να προκριθεί στο Champions League. Α, ναι. Δεν είναι ανάγκη να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν προκριθεί μόνο. Η ομάδα που θα πάρει το Champions League, απλά να προκριθεί στο επόμενο Champions League. Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να το κατακτήσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τι θέλουμε εμείς τώρα. Δεν θέλουμε να πάει να το πάρει μια ομάδα, ας πούμε, ξεκούδουνη. Να πάει να το πάρει μια ομάδα, έλα, η Manchester, ας πούμε. Ναι, που είναι, αποκλείεται να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Θέλουμε να το πάρει μία από αυτές. Δεν καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα, έτσι, ακούτε τι συζητάμε. Ακούτε. Ακούστε, συνειδητοποιήστε λίγο γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες. Θα πάμε σε διάλειμμα. Είναι φοβερό το στιγμιότυπο. Θα το βάλουμε, το έχουμε ξαναβάλει. Από τη μουρμούρα που είναι το παοκτσάκι που κάνουν το διάλογο στον καναπέ, το έχουμε βάλει, θα το ξαναβάλουμε. Χθες βάλαμε Μίνο, τους γλεντοκοπάει, καλά τους κάνει. Έχει μαζέψει πάρα πολύ ηρωνία από δάφτους όλα τα χρόνια και τώρα γλέντα τους. Γιώργο Μίνο, γλέντα τους. Τώρα, θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας ότι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη είναι αυτό της Ελλάς Auto Service. 47-43-12 και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και φυσικά εννοείται για τα λάστιχα, τμήμα ελαστικών με τους κορυφαίους μαστόρους. Μάζεψε την Αφάν Γκατέ. Η οικογένεια Χατζοπούλου, ο Βασίλης και ο Λευτέρης, τα αδέρφια μου, παιδικοί φίλοι, χρόνια. Αλλά πέρα από αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι φίλοι, είναι ότι έχουν το κορυφαίο συνεργείο. Πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη, εκεί που είναι το άβαλο το ξενοδοχείο, εκεί που είναι τακταίο, εκεί θα πάτε το αυτοκίνητό σας. Ενημερωθείτε για το μεγάλο σέρβις και για το μικρό σέρβις 47-43-12 και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση ατυχήματος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ανοίξω! Έτσι, 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 έτσι! Πάμε, πάμε! Άνοιξε και την κρυσταλλιέρα, λέει, παιδιά! Δορβίση! Δερβίση, πιστεύεις ότι μπορεί να γραφτεί και με umlaut? Δερβίση. 2310-287-888. Ανοίγουμε τις γραμμές, να μιλήσετε κι εσείς αντάμα. Να τα πούμε αερινός. Να τα πούμε μέσα από τις γραμμουά. Θυμίζουμε Δημητριάδης Construction 323-003. Αυτός αναδόμηση, αυτός ανακαίνιση, αυτός διακόσμηση, αυτός ξέρει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να φτιάξει με την γυψουσανίδα. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα μετατρέψει το αχούρι σε παλάτι. Κληρώνουμε σκουπάρα Boss σήμερα. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Άλλο ένα εκπληκτικό δώρο υπερατού από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Θέλγει, εντυπωσιάζει, μαγεύει. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα. Ζωζω σεφτέ. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Α, τι λέει, πρώτος. Δεν το περίμενα. Πρώτος σήμερα. Λοιπόν. Ταΐζει σκόνη πολύ πληθυσμό, να ξέρεις. Μπορείς να κάνεις χειρονομίες προκλητικές, να πεις δηλώσεις εμπριστικές και τέτοια. Δεν το περίμενα, πραγματικά. Λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένος. Λοιπόν, το νου σας ρε μάλια, το βάζουμε κλασικά, ξέρεις, αυτό πρέπει να μπαίνει πάντα. 100%. 100%. Βάλει και ένα παρήντι σήμερα, γιατί... Καιρό έχουμε. Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Εχάς, Κωστή μου. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Ήρεμα, χαμηλά την μπάλα, τους τρολάρουμε όλους, wow. Γιατί όσοι μου λένε το τον πήρα το παπάτο. Ναι. Έχουμε ελπίδες τους λέω, έχουμε ελπίδες τους λέω. Έχουμε ελπίδες. Και πειράζω. Έχουμε. Ναι, εντάξει, πρέπει να τους τρολάρουμε. Υπάρχει μια πιθανότητα, πειράζω. Έτσι, αυτή είναι η αντιμετώπιση, γλεντίστε και τους. Και έχουν χτυπεί οι ελπίδες μας προς τα εκεί. Κάπως, ναι, θα έλεγα ναι. Ναι. Αλλά γλεντίστε τους, μην οργίζεστε, μην μπαίνετε στο τρυπάκι τους, της πρόκλησης. Αυτό θέλουν να μας αποσυντονίσουν, να μας πάρουν τη χαρά. Ζήστε το όλο αυτό, αυτό είναι ζουμουσού όλο, παιδιά. Και η πορεία, όχι μόνο το 5 Μαΐου, όχι μόνο το 11 Μαΐου. Είναι η πορεία προς εκεί. Μην χάνουμε τα τοπία στη διαδρομή για να φτάσουμε στο στόχο μας. Όλα αυτά... Υπάρχει πιο ωραίο από να τους βλέπεις κατσουφιασμένους. Να τους βλέπεις να παίρνουν αυτά τα μούτρα έτσι κάτω, να έχουν πέσει κάτω στο πάτωμα, να μην μπορούν να σηκωθούν και να γκρινιάζουν για διατησίες. Δεν υπάρχει πιο απόλαυση. Και σας νευριάζει ο Μπαρμπασάβας με αυτά που λέει. Ότι όχι, οι οπαδοί, όλοι οι άλλοι οπαδοί είναι φουκαριάριδες, λέει, κακομύριδες. Μα το γλεντάω αυτό, το βλέπω. Και είναι και ένα αυτό, όπως λέει και ο Κοσότο.
Λοιπόν, κύριε λεπτό, μπήκε στο Survivor και θα παίρνει 10 χιλιάρικα τη βδομάδα. Ο Μπουσότο, πώς γίνεται αυτό! Πώς γίνεται και αυτό! Του λέει, εγώ δεν γραφές πήρα τόσα λεφτά, δεν πήρα. Πρέπει να φυλάγονται εκεί, έτσι. Ο Μπουσότο. Να μολύσει κανένα φίδι εκεί τη νύχτα στις φιλοσχές, να το πάρει χαμπάρι κανένας. Η ανακόντα. Ας το λαμβάνε, θα πέσει πολύ γέλιο. Λοιπόν, Κωστή μου, Χαράλαμπο 908, θα μην τρώω χρόνο του άλλου. Περίμενε, περίμενε, Χαραλάμπη μου, περίμενε, περίμενε. 908. Ναι, ναι. Έγινε Χαραλάμπη, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Σκουπάρα κληρώνουμε σήμερα. Μπος από την Electronet, Παμπουκίδης Γολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου, 10 στο Κορδελιό. Καλημέρα σας. Βασίλη, ναι. Βασίλη, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον αναξίμαντρο. Χάλασε. Χάλασε ο κόσμος, φίλε. Χάλασε. Βγαίνουν κι άλλοι. Δεν σέβονται ούτε ηλικίες. Τίποτα, ρε. Πού βγήκες, ρε γατάκι, εσύ. Ούτε παλαιότητα. Έλα καθημέρα, ζουμουσού, ρε, ζουμουσού. Και είπε ο Πόντας, α, επί την ευκαιρία, ο Ποτίας ακόμη κλαίει. Θα βγει αυτό το παιδί, τι κάνει. Ο Ποτίας. Μ' αρέσει η κατάληξη που βάζεις. Κλαίει γιατί έμαθε ότι η Φουρέιρα δεν είναι Μεξικάνα. Λοιπόν, μου θυμίζει. Χωρίσανε βέβαια τώρα τα παιδιά. Οπότε μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον λαγό και με το λιοντάρι. Που λέγει ο λαγός, εγώ το λιοντάρι, εντάξει. Και κάποια στιγμή τώρα μιλάει και ο Ποτία. Συγγνώμη, οπότε μόλις του λένε, τι είναι αυτά που λες, λέει, να μιλάμε και καμιά. Να μιλάμε και καμιά μαλαμπίδη που να περάσει η ώρα. Είχαμε λοιπόν, και άλλον, ήταν όσο... και ο Μπακάκης Μένιο που είπε, είμαστε στεναχωρημένοι πρωταθλητές. Έλα, ας τα διάλα. Ένα μπακάκι. Έλα ρε μπακάκι. Έτσι μιλάει ένα μπακάκι. Έλα ρε μπακάκι. Λοιπόν, όσο και το σβαρό. Κάτι να κάνουμε ρε Μένιο, δεν σκέφτησε κάτι να κάνουμε ένα μαραθώνιο αγάπης. Πρέπει, φρόντισε το, είμαστε μέσα όλοι. Τι να πω ρε παιδί μου, είμαστε ένας θεμένος πρωταθλητής. Συμμετέχουμε, δεν το συζητάμε. Ένας δίκαιος λοιπόν, θεμένος πρωταθλητής. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη από μερικούς φίλους που πληγώνω όταν είμαι πολύ... Πώς, απέσιος θα πω ότι είμαι. Απέσιος. Κατά του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να πω και ένα σλόγγαν ενός συνστρατιώτη εκείνη τα χρόνια. Έλεγε ο Κωστάκης, εσύ που είσαι τόσο καλός, τόσο γλυκός, τόσο απέσιος. Α, το ολοκλήρωνε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός. Τι να κάνουμε, πρέπει να ευθυμίσουμε κιόλα. Ο Σβαρόφσκι, ρε φίλε, έχει άστρο. Το κουκαράκι της νυχτερίδας. Φτούφτου το παιδί. Φτούφτου. Ξέρεις τώρα ότι άμα μπορεί άμα τον βάλει, αν τον βάλει βασικό, να μπαίνει ο Άκπομ και σε 5 λεπτά να βάζει γκολ, έτσι. Όχι, να μην τον βάλει. Εντάξει, το πιο ωραίο και κλείνω είναι, παίρνει τη μαμά τηλέφωνο, μαμά, με παραγωνίζουν, βάζουν έναν άσχετο και εγώ μόλις μπαίνω βάζω γκολ. Εσύ, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου. Θα μπαίνεις και θα σκοράρεις. Μαμά, τα παιδιά λένε ότι δεν είμαι όμορφος. Τι λες, Λεβέντη μου. Περιμένω απλά να φοράς τη μάσκα σου. Περιμένω Γιώργο και συντριβανίσιους υπόλοιπους. Γεια σου, Μένιο! Φιλιά! Καλημέρα μου, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί! Γιώργο! Αγκαλίτσεστε πιασμένοι. Πώς καταφέρνει ο Μένιος και βγαίνει πιο μπροστά και κόβει το νήμα από μένα. Πρόσεξε, έχει αναμένα 5 λαμπάκια. Μη συζητάς. Έτσι, μπροστά, ο δασκαλάκης έχει 5 λαμπάκια. Δεν πρέπει έχει να... καμιά αναγνώριση. Επιλέγει τυχαία. Αυτό φίλε πρέπει είναι... Πρέπει να πίνει μισό μπουκάλι μουρινέλο για... όταν παίρνει τηλέφωνο για να ξεκινάει. Για πες. Λοιπόν, τι να πω, ξέχασε να πεις για τον φίλος μας τον Γιώργο τον Μιώνο την Κυριακή που εμφανίστηκε και γυρίζει και του λέω άλλο στο άντε να μην τον χαρακτηρίσω. Τη γραβάτα λέει αυτή τη διάλεξη μόνο σου και γυρίζει το πατέ. Όχι τα ρούχα μου που εμφανίζουμε τα διαλέγει η γυναίκα μου. Καλά του κάνε. Δεν πες του διαρτέλο. Καλά του κάνε. Καλά του κάνε. 5 εκατομμύρια κατσούφιδες είναι κάτω στον Πειραιά και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη μεγάλη επανάσταση μετά τη Γαλλική Επανάσταση. 1789. Ναι, έχουν σκυλιάσει. Έχουν σκυλιάσει. Όχι μόνο αυτοί. Και εδώ οι δικοί μας. Και όταν ακούσα από ένα ραδιόφωνο, το δικό σου στο ραδιόφωνο γυρίζει και να λέει γιατί να παίξει ο ΠΑΟΚ το Σαββάτο με τον Πανετολικό που έπαιξε ο Πανετολικός τη Δευτέρα. Ναι. Και έχει μια μισή μέρα περισσότερη ξεκούραση. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε τη Δευτέρα και 120. Είμαι ξυπνάζε με φιλιά. Δεν πιστεύω να συγχύζεσαι. Εγώ καθόλου δεν συγχύζω. Προσέξτε καλά. Εγώ δεν το γλεντάμε όλο αυτό. Όποιος μπαίνει στη διαδικασία στεναχώριας, τσαντίλας, γλέντα το. Μου λένε, δεν τζαντίζεσαι λέει με αυτά που λέει ο Μπαρμπασάβας. Καλά, είσαι σοβαρός. Περιμένω πώς και πώς.
Εγώ άλλη ερώτηση έχω. Η Νόβα που του δίνει κάθε φορά ένα μικρόφωνο, πάει ένας εκεί κυριούλης και του λέει το σχόλιο σας για το παιχνίδι, και ο άλλος λέει την Οδύσσια και την Ιλιάδα και μιλάει 7-8 λεπτά βγάζοντας αυτούς τους γιατί λόγους. Γιατί είδες εσύ, συγγνώμη, καλά κάνεις τον Μπαρβασάβα με αυτά που είπε, δεν είναι απειλές? Βέβαια. Βέβαια, η Νόβα τι ρόλο βαράει, ρε παιδιά, μας λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και παρεπιπτόντως, η Νόβα γιατί παίρνει ίδια λεπτά όταν είχε 16 ομάδες και τώρα που είναι οι ομάδες, πώς είναι τώρα, πόσες δείχνει η Νόβα, 6, 7. Όχι κύριε, δεν υπογράφουμε, ο πρωταθλητής θα βγαίνει πρωταθλητής τέρμα, δεν παίζει. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Υπογραφή δική μας δεν παίζει. Δύο πράγματα για να κλείσουμε. Έχω ετοιμάσει τον κουβά εδώ πέρα, έχω ρίξει το πορυματικό. Δεν. Και πάω για τη σκούπα 4-16 και... Σε έχω βάλει ήδη. Ναι. Το πρώτο γκολ του Ρονάλντο έδειξε τι παιχταράς είναι. Τι κλίση έχει πάρει το σώμα του. Και το άλμα του εστάσει. Άστο, μην το συζητήσεις. Τι λέτε μου τώρα. Μην το συζητήσεις. Οι άλλοι τον έχουν κάνει θεό. Όπου πήγε έπαιξε. Τέλος, στα 33 του. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή δεν τον διώχνεις. Ένα τέτοιο μεγάλο όνομα που σε έχει δώσει τόσους τίτλους δεν τον διώχνεις. Εσύ τι λες, αν μπορούσε ο Ζιντάν, ο Τάκης Λεμονής της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Μη συζητάς. Τον υπεραγαπώ τον Ζιντάν, είναι μεγάλη μου ποδοσφαιρική καψούρα, είναι αγαπημένος μου και σαν παίκτης και σαν προπονητής, αλλά κάνει λάθος που γυρίζει. Έφυγε στον κολοφόνα της δόξας, στο πικ, με τρία τσουλού. Ξαναγυρίζει τώρα να κάνεις τι. Τέλος πάντων. Δικαιώ. Έγινε Γιώργο. Παυλάρα, πάρε μετά από μένα, συνέχισε ο Παύλος. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Έλα Κωνσταντή. Καλώς τον Παλανιδωράκη, καλώς τον Βασίλη. Άκουσα με από χτες το βράδυ, έχει γίνει αδελφοποίηση μεταξύ Πειραιά και Γκελτζεκίρχεν και επέτρεψέ μου 6 δευτερόλεπτα και όχι παραπάνω. Και το 6-0, την πρώτη που έχει την μπάλα, του Άλεξ Δελπιέρο. Μαρέσκα, η κεφαλιά από τον Σαλαγέτα, 7-0. Λοιπόν, μετά το χτεσινό... Κάτι ωραίες μνήμες! Έκανε, ξύπνησα πραγματικά μερικά πράγματα τα οποία πονάνε στον Πειραιά, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι, οπότε θέλω να πω το εξής. Ο κύρ Σάβας, αν θέλει να γίνει μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, δεν θα περίμενε φυσικά με τη Χούντα από το 96 και μετά να γίνει μεγάλη ομάδα, γιατί έτσι πως το κατέστρεψε το ποδόσφαιρο, τώρα ξυπνάμε, πώς το λέει, ξυπνά ο γίγαντας που λέγεται ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ, έκανε μια μεγάλη ομάδα μαζί από πέρσι. Ναι, μαζί με τον Ιβάν το Σαββίδη, γιατί πραγματικά παιδιά χωρίς αυτό τον ηγέτη δεν θα μπορούσαμε όσο και μεγάλη να έχουμε γίνει σαν λαός, σαν ομάδα θα πονούσαμε πάρα πολύ. Κλείνοντας θέλω να σου πω ένα ωραίο σαν ανέκδοτο. Ρίχτο, ακούγεται, ρίχτο, για... ρίχτο, περιμένουν πέντε, ρίχτο. Και όχι, δεν είναι ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται. Ένας άσχετος εχθές το βράδυ την ώρα που έπαιζα ξερή στο καφενείο. Τι λέει, ρε τους το κλέψατε, ρε τους άσχετος τελείως με το ποδό. Τους το κλέψατε, όχι τους το πήρατε, τους λέει. Τους το κλέψατε. Εκεί τα παράτησα όλα, σηκώθηκα και έφυγα. Τελείωσε, δεν μπορώ άλλο, λέω. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Φιλιά, τι ρωτάμε τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο? Πονάς, αγόρι μου. Έτσι, πονάς. Πονάς και φταίει ο βοράς. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς, Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Σήμερα θα παίξω το τραγούδι να ξέρεις. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι, ακριβώς. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τη βία ποιος την προκαλεί? Τα 5 εκατομμύρια! Αυτός! 1-0! Κοίταξε, όταν μιλάω σοβαρά, δεν μου κορασάλλει. Σε παρακαλώ, τι! Μανούρα! Καλά, θα φας καλά! Θα φας, η ζωή δεν τελειώνει! Χαλάρωσες, πουλάκι μου! Εγώ μια φορά θα σου πω! Χαλάρωσες, ξεχάστηκες! Ναι, εντάξει, χαλάρωσα, ναι, την βρήκα τώρα. Εφησύχασες. Βάλε μια 47 να μην ξεχάσεις. Βρε, άστα αυτά τώρα που σου λέω. Βάλε μια 47 να μην ξεχάσεις, γιατί πάντα ξεχνάω και μένω έξω από την κλήρωση. Πάντα ξεχνάω. Ρώτα τώρα πάλι, ξαναρώτα. Αυτός 2-0. Ποιος δημιουργεί. Και τρίτο χατρίκ.
Και τι κατάλαβες? Έλα, πάμε τώρα, δεν θα κάνω τώρα. Δεν γλιστριδοφάγε. Στο υπόσχομαι, έλα, έλα. Δεν θα κάνω τώρα, έλα, έλα. Στο υπόσχομαι. Το έχεις κολλημένο στο μέτωπο σου και δεν το ξεχνάς, μια ζωή μας τη φοράς. Έλα, πάμε τώρα, θα είμαι φρόνιμος, έλα. Πάμε, ρώτα. Βάλε 9.40. Σε έβαλα ήδη, ρε, σε έβαλα ήδη, σε έβαλα ήδη. Λοιπόν, ποιος δημιουργεί τη βία όταν λέει? Δεν ένιωσες πάλι ότι μπορεί να κάνω 4-0 όμως, αλήθεια πες. Εγώ δεν θα πω αυτό που λέει αυτός όπως το λέει, εγώ θα πω γάβρι. 6 εκατομμύρια γάβρι λέει, άμα απλώσουν το χέρι τους. Και άλλο ρε, σας φτάνει αυτό που κάνατε. Να μην πω και είναι μηνύσιμο αυτό που κάνατε, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν, αφού υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Τέλος πάντων, είδαμε τι έγινε μετά το παιχνίδι της Ξάνθης. Ακριβώς. Πάλι τις ίδιες δηλώσεις έκανες. Ακριβώς. Και την πλήρωσε ο άνθρωπος. Ακριβώς. Ούρλιαζε στην τηλεόραση. Ούρλιαζε στην τηλεόραση. Ρε εσείς πάρτε το χαμπάρι, ρε, μία είναι η ομάδα στην Ευρώπη, ρε, όλοι σας, ρε. Ο άλλος μετά από σένα έκανε εκπομπή και η πρώτη του κουβέντα ήταν από πίσω, λέει, λίγο τον ακούμπησε και έπεσε, λέει, ο άκλος, λέει. Ναι, ναι. Ο Βρετανός και όλα τον αποκάλεσε. Αυτός είναι για να κάνει εκπομπές. Άντε να ασχολήσουν με την ομαδούλα σου, ρε. Άντε ασχολήσουν, ρε. Μην πιάνεις από τον πάγκο να βγάλεις το Παυλάκο μου, μη τζιμπάς, μην πέφτεις λάγο. Ας τους, γλέντα τους. Γλέντα τους. Άμα τσιμπούσα θα έβγαινα στην εκπομπή του. Άμα τσιμπούσα θα έβγαινα στην εκπομπή του. Μόρι μου, γλέντα τους. Τα λέω στην Ήβη να τα ακούσει πεθερά. Μόρι μου. Εγώ είμαι η Νύφη. Ναι. Όπως μου τη φοράς, να βάλω και πέπλο! Σας ευχαρίσω! Σας ευχαρίσω, νομίζεις! Αγόρι μου! Φιλιά! Γεια σου, Παυλάρα! Αγόρι μου, βγες και δεύτερος και τρίτος! Γεια σου, Παυλάρα! Πάλι έχουμε μεγάλη υπομονή, πάντα θα βγαίνουμε. Γεια σου, Συντριβανίσιε! Άκου το τραγουδάκι που σου φτιάξε ο Λεύτη, ο φαρμακοποιός! Σε λίγο, όχι ακόμα, σε λίγο, μετά έχω γραμμές τώρα. Φιλιά, γεια σου, Παυλάκο μου! Γεια σου, αγόρι μου! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Εγώ εσένα σκέφτομαι. Ναι. Σε παραδεχόμαι. Για να βγω να μιλήσω, απλώς σε προειδοποιώ. Μη μου πεις ότι είμαι ο Σκιούπης Νικόλαος, ο μάγος από τη Χαλάστρα, γιατί το ξέρουμε ήδη, δεν χρειάζεται, θα χάσουμε τσάμπα χρόνο. Σε ακούω λοιπόν, αγαπημένα μάγια και φίλε. Εγώ πήρα να μιλήσω μόνο για μισό λεπτό, γιατί θα, από εδώ και πέρα, ναι, θα πάρω αυστηρά μέτρα. Τι θέλω να πω. Όπερ, με θερμινευόμενο. Όπερ, ναι. Δεν θα δείξω κανέναν. Απλώς θα μιλήσω αντικειμενικά για να γίνει το πρωτάθλημα, ναι, στην Ελλάδα καθαρό. Ναι. Αφού έχω ένα... Πόση χλωρίνη, ας πούμε. Όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Ακουαφόρτα, γιατί εγώ δεν μιλάω σοβαρά. Να, προτείνω να χωρίσουμε την Ελλάδα στα 4, στα... Ανατολή, Δύση, Βορράς και Νότος. Α, στα 4 κιόλας. Και τι θα πω, ναι, ναι. Καλλιτεχνικά μιλάω. Καλλιτεχνικά, μιλάω, πάνω απ' όλα, ναι, αλίμονο. Μα δεν φύγω κατά. Μα τέσσερα... γι' αυτό σε ακούω με πολύ προσοχή. Ναι. Λοιπόν. Είχαμε μείνει στο την Ελλάδα στα 4, καλλιτεχνικά, ναι, κτλ. Να έχουμε 4 πρωθυπουργούς, χώρια αστυνομία, και 4 διαφορετικά νομίσματα. Νομίσματα. Έτρεχα, γιατί είχα κάτι δουλειές να γίνει, γι' αυτό την ανάσαμε. Λοιπόν, να γίνει ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες, ναι, ποδοσφαίρου Α εθνικής, 4 ομάδες με Β εθνική, 4 ομάδες με Γ εθνική και 4 ομάδες με Δ εθνική. Λέω, και πρότασή μου, λέω, τώρα αν θα γίνει άλλο κατάλληλο αυτό. Ναι. Οι πρωταθλητές κάθε κατηγορίας θα αγωνιστούν στα play-off, για να βγει κάποιος πρωταθλητής, δηλαδή να έχουμε 16 ομάδες πρωταθλητές Ελλάδος κάθε κατηγορίας, με το αυτό που, όπως σας είπα, και το παραμικρό λάθος που θα κάνει κάθε διαιτητής, θα πηγαίνει κατευθείαν στη φυλακή, θα περνάει πρώτα από το αυτόφορο και θα δικάζεται. Άσα. Μόνο έτσι θα καθαρίσει το βρώμικο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχεις πλάνο δηλαδή? Κοίταξε. Φιδιαλούζουμε. Ναι. Αυτοί που θα πηγαίνουν φυλακή, οι διαιτητές, ναι, θα πηγαίνουν χωρίς αναστολή, θα βάζουν τη στολή του φυλακισμένου, του καταδικασμένου, με αλυσίδες στα πόδια. Α, και θα τρώνε χρώμα, μόνο νερό και φασολάδα. Πορτοκαλί! Με τις ρηγέ εκείνες, τις παλιές, ναι, τις μπλε, πώς θα το πω δηλαδή. Δεν φτάνει. Όχι, γιατί θέλω και στιλιστικά να το ολοκληρώσουμε το θέμα.
Αλυσίδα και στα πόδια ή μόνο στα χέρια. Μου τρως όλα τα ενδιαφέροντα. Αν δεν έγινε αλήτης, τώρα είσαι ο μάγος. Τώρα βρίσκεις τον πραγματικό σου εαυτό. Από εδώ και πέρα. Ναι. Ακόμη Έλληνες άνθρωποι, αξιόπιστοι, και δεν θέλω να τους ντροπιάσω. Θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή να γίνω εγκληματίας, Τζάκα, Τυροβγάτης, Ουφοντίνας, Χίτλερ, Σταλόνε, Αλ Καπόνε, αλλά... Ο Σταλόνε τον καημένο, γιατί τον έβαλες δίπλα στο Χίτλερ και στον Ουφοντίνα. Δηλαδή... Αν Πατσίνα, γιατί αυτή... Α, ήθελα να σου πω ότι ο Αλέν Τελόν, πριν γίνει ηθοποιός... Μέσα στο θέμα είσαι πάλι. Ήταν αυτός, δολοφόνος. Ο Αλέν Τελόν, βέβαια, τις έσφαζε μία-μία στο γόνατο, δηλαδή, όπου τις έβρισκε. Που κλαίω ρε Κώστα, δακρύζω και από πάνω κιόλας. Διπλή η χαρά. Ναι, πόσο ευαίσθητος είμαι, μήπως είμαι κάποιος άλλος και τα θέλω όλα δικά μου. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Όχι, τρελίστε εσείς όλοι, εγώ είμαι... Εσύ είσαι ο γνωστικός, γεια σου μάγε, γεια σου μάγε. Ένθετο, αν δεν του βάλω χορηγία φίλε, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση, του κάνω ένθετο. Καλημέρα σας. Α, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, μην παίρνετε άλλο, μου κάνει σήματα σαν να παλεύει μέσα στη θάλασσα με τα κύματα ο δασκαλάτσης. Πάμε διάλειμμα, υπενθυμώ Ψαραγορά Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666, κάντε δεξιά, παρκάρετε με τα αλάρμ, καταβαίνετε και βλέπετε τι ψαρούκλες έχει, φρεσκότατες. Ή παραγγελία για το σπίτι, έρχονται... Καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Άμα θέλετε μια πολύ μικρή επιβάρηση, τα τηγανίζουν ή τα ψήνουν κιόλας, θα έρχονται έτοιμα. Πρότυπη ψαραγορά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Θα το καταλάβετε όταν δοκιμάσετε. Φρεσκότατα όλα. Φυσικά Νικολαίδης, ζαχαροπλαστιάρες με εκπληκτικά πράγματα εκεί. Θα βρείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Πεντανόστιμα σε εξαιρετικές τιμές. Και παραγγελία την τούρτα μπορεί να κάνετε για το γάμο σας, αλλά και για τα γενέθλια του παιδιού σας. Και παγωτά έρχονται τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός από την άλλη εβδομάδα. Υπέροχες γεύσεις και φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που και σήμερα δείχνει μια υπερατού δωράκλα, μια καταπληκτική σκούπα Boss, υπέροχη σκούπα, πάνω από 100 ευρώ η αξία της, Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. Επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε για δεύτερη ώρα, χορηγούς θα πω μετά γιατί ακούσατε ήδη αρκετούς μέσα στη διάρκεια του ημιώρου. Εδώ είμαστε, πάμε να πάρουμε γραμμές. 23-10-287-888. Υπενθυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε μια σκουπάρα Boss από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι κορίτσι. Λοιπόν, ένα κορίτσι δεν πάβει να είναι κορίτσι. Δηλαδή, επειδή μπορεί να έχει φύγει η πρώτη νιώτη, δηλαδή δεν είναι κορίτσι. Έχεις ακούσει, εγώ βλέπω στις λαϊκές. Που περνάνε κυρίες και λένε «Ελάτε κορίτσια, φρέσκα τα έχω! Έλα καλά, κοπελιά!» Καλά, και εγώ που είχα μαγαζί όλες κούκλες μου τις έλεγα. Καλά, τι να κάνει, τι να πεις. Φαντάζεσαι τώρα πει «Πού πας, μωρή μπαμπόγρια!» εσύ που έπρεπε να έχεις πεθάνει, εσύ που είσαι με τον άποδη στον τάφο, έλα να πάρεις ένα εσώρουχο! Πού να πάει να πάρεις. Θα πουλούσε σε φέρε. Εσύ που είσαι η συμμαθήτρια του Ομήρου, έλα να πάρεις πορτοκάλια! Που δούλεψε σερβιτόρα στο μυστικό δείπνο! Έλα να σου πουλήσω ψάρι! Τι γένους θα πεις. Κορίτσι αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου αγόρι. Ακούω αγόρι. Λοιπόν, πήρα να πω καταρχήν την καλημέρα μου. Βεβαίως. Να ευχηθώ στα παιδιά στο μπάσκετ το απόγευμα. Βέβαια. Για την ανατροπή στις 7.30. Α, μπράβο. Να τα δώσουν όλα. Να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Μπορούν. Το πιστεύω. Δύσκολο έργο, αλλά δύσκολα, τα πάντα γίνονται. Τα πάντα. Όπως το κάνουν αυτοί εδώ, μπορούμε και εμείς να πάμε να το κάνουμε εκεί. Ακριβώς. Και καλύτερα. Χωρίς άγχος. Λοιπόν, ακριβώς. Ύστερα το δεύτερο που ήθελα να πω είναι, δεν ξέρω αν ο κόσμος θες είδε την εκπομπή του Ράδιο Αρβίλα το Βινήλιο. Αργά δεν, το βράδυ. Δεν την είδα, αλλά μου είπαν ότι έχει πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε κατά καιρού στις εκπομπές μας. Ήταν. Είχε τις πρώτες εκπομπές της ΕΥΡ και της ΕΝΕΣ. Είχε τις διαφημίσεις. Vintage. Τις πρώτες ακάκιους και τα. Δηλαδή ήταν τόσο συγκινητικό. Πολύ ωραία. Δεν μπορείς να φανταστείς, μείναμε μέχρι τις 2, παρόλο που το παιδί δούλευε το πρωί και δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε και θα έχει και συνέχεια. Δεν την είδα, θα γυρίσω πίσω να τη δω. Την άλλη εβδομάδα που θα βάλει τη συνέχεια να μην τη χάσουμε. Ναι, ναι. Απλά μου είπαν ότι πολλά από αυτά που και εμείς αγαπάμε, δηλαδή αναδρομές στο παρελθόν με παλιές διαφημίσεις, με παλιές ταινίες, με παλιά σύριαλ,
Έτσι λοιπόν, είναι ωραίο αυτό το ταξίδι πίσω στην ποιότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Και σε ωραίες εποχές. Στην αγνή εποχή. Ακριβώς. Στην καθαρή εποχή. Ακριβώς. Λοιπόν, και ήθελα να με βάλει στο 338 γιατί η σκούπα μου τα έχει χτίσει σχεδόν. Τα έχει χτίσει πάρα πολύ. Είδες που, είδες που τελικά είσαι κορίτσι. Είδες που είσαι κορίτσι. Διότι μεγάλες γυναίκες δεν λένε τα έχω χτίσει, οι νέες τα λένε αυτά. Άρα κορίτσι. 0-1 σε κάνω στο φεβιό. 338, έτσι. Γεια σου, Έλλη. Άντε, φυλάκια. Καλημέρα σας, σε εσάς μιλάμε. 2310. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλέ, γεια σου φιλάρετε. Λοιπόν, ναι. Δεν το έχουμε πολύ πολύ καταλάβει. Ναι. Μια ομάδα που έχει παίξει 120 λεπτά και μετά σε 3 μέρες με 10 παίκτες παίζει 90 λεπτά. Και στα 90 λεπτά, στο 90 λεπτό, εμφανίζει 5 ολόκληρους παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σωστά του μιλάς. Αντιπάλου. Σωστά μιλάς. Που έχουν περάσει όλους αυτά στο τα μωρά του δόνη. Ναι, ναι. Σωστό. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το φανταστείς ούτε στην πιο τρελή σου φαντασία. Το επισημάναμε την επόμενη μέρα που έγινε. Χαίρομαι που το ξανααναφέρεις. Είναι ενδεικτικό του πάθους, της τρέλας, της ορμής, της δίψας, αλλά και της καλής δουλειάς που γίνεται από τους γυμναστές που είναι αφανείς ήρωες. Κυκλοφορούν στην πόλη, δεν ξέρει κανένας τις φάτσες τους. Αλλά είναι πολύ σημαντική η δουλειά τους. Οι άλλοι κάτω έχουν πει χιλιάδες φορές, ένα ήταν κουρασμένοι, είχαν παίξει ξανά στη μέση της εβδομάδας. Πόσες φορές τα έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Δεν θα μου γλιτώσεις, Σαΐνη. Άσχετο είναι από άλλη. Πόσο μπορείς να βάλεις κάτω τα πράγματα και να δεις αντικειμενικά, γιατί αυτό είναι το αστείο. Παίζουν 2-3 αγωνιστικές, λίγο μια μπάλα εκεί, βάζουν και κάποια γκολ. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, λέει, που είναι τώρα στην Ελλάδα. Είναι να τρελαθείς με την αλήθεια. Δεν θέλουν να το δεχτούν, δεν θέλει να το δεχτεί κανένας από όλους εκεί κάτω και δεν το θέλει γιατί δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει γιατί φοβάται το μέλλον, όχι το σήμερα. Αυτό είναι, φιλάρετε. Ξέρεις τι είναι αυτό που τους φοβίζει και γιατί μυρίζουν φόβο, μυρίζει ο φόβος τους από χιλιόμετρα μακριά. Γιατί γνωρίζουν ότι δεν είναι μία φωτοβολίδα. Δεν είναι ας πούμε αυτό που έκανε πέρσι η ΑΕΚ με την κλοπή. Ένα πρωτάθλημα και μετά κατέρευσε. Γιατί δεν το άξιζε. Ναι. Κατέρευσε εξών συνετέθη. Σαν χάρτινος πρωταθλητής και πύργος κατέρευσε. Ξέρεις γιατί φοβούνται. Γιατί γνωρίζουν ότι αυτοί από πέρσι ήδη ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Από το βράδυ που δεν δόθηκε το πέναλτι στον ΜΑΚ. Από εκείνο το βράδυ ξεκίνησε να ξεπλέκεται το pullover. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε όλο το θέμα. Γνωρίζουν ότι είναι μόνο η απαρχή, φιλάρετε μου. Έτσι. Ότι όλο αυτό είναι η αρχή πολλών. Εγώ δεν λέω ότι θα παίρνουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω το ποτάμι. Και έτσι βγω και στους ομίλους και παίξω εκεί με έναν πρόεδρο τρελό. Με έναν πρόεδρο που έχει πραγματικά φλόγα, πάθος, που έχει όραμα και το υλοποιεί. Αυτό φοβούνται. Σου λέει πάει, τέλος. Αυτοί ξοδεύουν ενώ δεν έχουν πάρει λεφτά από το Champions League. Τι θα γίνει όταν θα βγουν. Τι θα γίνει με αυτό που έχουν εκεί. Αυτό φοβούνται. Αυτό που γίνεται στο μπάσκετ με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μην τυχόν γίνει κάτι ανάλογο και στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και εκεί δεν μπορούν να το κινήσουν. Κανείς δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Και επειδή φιλάρετε μου, μισό δευτερόλεπτο και θα φύγεις, επειδή φιλάρετε μου, τόσα χρόνια ξέμαθαν, αν ποτέ είχαν μάθει κιόλας, πως είναι να παίρνεις πεντακάθαρα πρωταθλήματα σε αξιοκρατικές συνθήκες, με την αξία σου και όχι με την παράγκα, είτε ήταν πράσινη η παράγκα, είτε ήταν κυτρινόμαυρη, είτε ήταν ερυθρόλευκη. Επειδή δεν έχουν μάθει έτσι, γι' αυτό βγαίνει και αυτός ο πανικός, διότι ξαφνικά κάποιος που είχε μάθει να τον πηγαίνουν με τα Chris Craft και τα μοντέλα επάνω, τον ρίχνουν στη θάλασσα και του λένε «Κολύμπαρε μπιπ-μπιπ», όπως ο άλλος τόσα χρόνια κολυμπούσε και αφιδατωνότανε μέχρι να βρει κάπου να κουμπίσει μια σχεδία. «Κολύμπα και εσύ τώρα να δεις πώς είναι και βρες ένα ξερονήσι,
Βρες κάπου να πιεις από την καρύδα να ξεδιψάσεις. Για να δούμε να είσαι στη γλύκα. Το χειρότερο είναι ότι τα 25 εκατομμύρια από την Ευρώπη είναι πάρα πολλά λεφτά. Έτρωγαν πάρα πολύ. Και όταν θα σταματήσουν να τρώνε, αυτοί θα γυρίσουν απέναντι μετά. Καλά. Ήδη. Ήδη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, φιλάρετε. Σκούπα Boss κληρώνουμε. Από την Electronet. Μου λέτε και τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό σας, θα σας βάλω στην κλήρωση. Στις 10 θα κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Δόξα τω Θεώ, ζούμου σου, αδερφέ μου, παντού. Ζούμου σου, παντού. Κάτσε, βάλε πρώτα για τη σκούπα. 4,76 να είμαστε σίγουροι. Γιατί τώρα πάνω στη συζήτηση θα τα ξεχάσουμε. Άμα σου πω ότι έγραψα σκούπα 4,76. Δεν πειράζει. Εγώ γιατί σ' είπα. Έχουμε βάλει φρένο στην τρέλα μας. Πού να το είχαμε σπάσει και το φρένο. Φίλε, εγώ ήμαν που ήμαν. Πάει τώρα, γεια σας. Δεν υπάρχει. Όχι. Βάλαμε φρένο και χειρόφρενο φέτος, είπαμε. Μέχρι πέρυσι, ήμασταν έτοιμοι πέρυσι. Μόλις χάσαμε το πρωτάθλημα από τους κλέφτες και τους ψεύτες, έτοιμοι ήμασταν. Κουστάκι μου, θυμάσαι τι λέγαμε την επόμενη μέρα το πρωί. Το θυμάσαι. Μην βρω την εκπομπή και τη βάλω. Γιατί δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη στενοχώρια δεν είχαμε ζήσει. Έτσι. Όχι, αλλά όχι. Πέρα από τις απώλειες των παιδιών μας, δεν μιλάω για τέτοιου είδους, για τις απώλειες των παιδιών, έτσι, άλλο αυτό. Ή για απώλειες ποδοσφαιριστών ή ανθρώπων που αγαπούσαμε. Μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα αγωνιστικά, παρασκηνιακά κτλ. Την επομένη λοιπόν είπαμε, πιο ΠΑΟΚ τώρα από ποτέ, όλη μια γροθιά. Δες λίγο ένα χρόνο μετά που είμαστε όλοι μας. Κωστά, κάναμε υπομονή τόσα χρόνια. Μόλις φάνηκε ο κύριος Σαββίδης, γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό τα ανεχτήκαμε όλα αυτά. Αυτοί τι θέλανε, να φαγωθούμε μεταξύ μας, να σπάμε, να αρεμάζουμε, να σηκωθεί να φύγει ο πρόεδρος και να αρχίσουμε πάλι να είμαστε μέσα στη μιζέρα, να λένε μετά από 40 χρόνια. Φυσικά. Γιατί τώρα το ξέρουν ότι δεν θα είναι μετά από 30 και 20 χρόνια. Σου λέει κάτσε, γιατί έρθει κάθε χρόνο τώρα το ίδιο βιολί, θα έχουμε τώρα πάντα πράγματα. Ξέρεις τι βλέπουν μπροστά. Αυτό φοβούνται. Βλέπω τον ΠΑΟΚ στους ομίλους. Βλέπω τον ΠΑΟΚ σε μια νέα τούμπα. Βλέπουν 40.000 διαρκείας. Βλέπουν τρέλα στον κόσμο. Βλέπουν να αυξάνεται εδώ ο πληθυσμός της ομάδας. Οι οπαδοί αυξήθηκαν ραγδαία τα τελευταία χρόνια χωρίς να υπάρχει το πρωτάθλημα μέσα. Έτσι. Το παιδάκι που είναι μικρό. Πρέπει ο μπαμπάς, όπως πιάνουμε εμείς τα παιδιά μας και του λέμε, ξέρετε, θα γίνουμε ΠΑΟΚ, είμαστε ΠΑΟΚ γι' αυτό και γι' αυτό. Που το παιδί θέλει να πιαστεί από ένα τίτλο. Εύκολα παρασύρεται να πει, εγώ θέλω αυτό που παίρνει το πρωτάθλημα. Τη χαρά. Κατάλαβες. Έτσι γίνονται οι οπαδοί. Καλώς ή κακώς οι περισσότεροι οπαδοί έτσι γίνονται. Άλλων ομάδων, ναι. Ναι, καλά, εμείς έχουμε ιδιαιτερότητα. Αυτό τώρα, μην πιάνει. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Θα δουν και τη Φιέστα, θα δουν όλη την πόλη, όλη τη Μακεδονία, θα δουν και άλλα πράγματα που δεν τα βλέπανε. Κατάλαβες, θα δουν άλλα πράγματα. Και τι γίνεται, εγώ ξέρεις τι με πειράζει. Ρε εσείς πόσες φορές και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό το παραδεχτήκαμε. Τα προηγούμενα χρόνια είστε καλύτεροι, πήρε το. Γιατί δεν παραδέχεστε, ενώ το ξέρετε ότι ναι, ρε, το παίρνετε δίκαια. Ρε, γιατί είστε τόσο παλιοποιότητες. Εμένα αυτό με πειράζει. Γιατί ρε, δεν το παραδέχεστε. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά πρέπει να βγεις τελείως από την προσμονή ή από την αναμονή να πάρεις από αυτούς έστω και μία καλή κουβέντα. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Έτσι. Δεν το ξέρουμε. Άστο. Άρα βγες από αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω καμία επιβεβαίωση από αυτούς. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση, Κωνσταντίνε μου? Ο φόβος τους, ο πανικός τους, η προσπάθειά τους να μειώσουν, να αμαυρώσουν, να σπηλώσουν, να λασπώσουν. Αυτό είναι για μένα το παράσημο. Τι να περιμένω, να μου πούνε μπράβο, είσαι ο καλύτερος, σαρώνεις δύο χρόνια, είσαι η καλύτερη ομάδα και το παίρνεις άξια και με έχεις τόσο πίσω και πέρυσι το κλέψαμε. Μην περιμένεις ποτέ να το ακούσεις αυτό, Κώστα. Δεν θα το πούνε. Αλλά ο φίλαθλος ο σωστός τους έχει πάρει γραμμή. Δεν το στέλνει, ρε φίλε. Τους συγχάθηκαν και οι ίδιοι φιλαθλίτες τελείως. Μα δες τα, άμα δεις τα ποσταρίσματά τους, Κώστα μου, αν δεις τα ποσταρίσματά τους, στα διάφορα site, τα δικά τους, τα αθηναϊκά, έτσι, από κάτω ο κόσμος, μια θα τον κοροϊδέψει, δυο θα τον κοροϊδέψει, τρεις, κάποια στιγμή, ξυπνάει και τους λέει, κάτσε, για κάτσε ρε φίλε, έχω ΑΚΠΟΜ, δεν έχω. Έχω Σφιντέρσκι, δεν έχω. Έχω Βιερίνια, δεν έχω. Έχω Μάτος, δεν έχω. Έχω Πασχαλάκη, δεν έχω. Έχω Κρέσπο, έχω Ολιβέιρα. Δεν έχω. Δεν έχουν τίποτα, ρε φίλε, τώρα. Έχω τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχω, σου λέω. Μια, δυο, τρεις. Θα το φάνε το παραμύθι με τον κάθε περίεργο που τους κουβάλισε. Έτσι.
Τι λοιπόν, φάει τώρα τον Παρμπασάβα τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει έτσι να μας λέει κρατώ 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Καλά ρε δεν τρέπεστε λίγο, δεν έχετε ρε άντερα. Και να μας μαλώνει κουνώντας το δάχτυλο, αν είστε αυτοί που αν δείξετε καλή διαγωγή λέει, τότε λέει θα τους κρατήσουν. Τι λέτε ρε. Τι φαντάζεσαι τώρα εμείς να βάζαμε έναν άνθρωπο τέτοιο παλέμαχο με όλο το σεβασμό που τον έχω. Να λέει τέτοια πράγματα στο σάρι. Εγώ θα τρεπόμουν αρέσει. Να σου πω κάτι. Οι ίδιοι την άλλη μέρα θα λέγαμε ρε παιδιά μαζέψτε. Όχι ρε φίλε. Πρόσεξε. Όχι να μιλάει με πάθος υπέρ της ομάδας. Να λέει τέτοιου είδους αρλούμπες φίλε. Καταλαβαίνεις. Ναι, ρε φίλε τώρα. Αυτό είναι ξεφτύλα τώρα. Τέλος πάντων. Έγινε Κωστή μου. Έγινε σε φιλό, σε χαιρετώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Πέσαμε κάπου. Γράφουν, δεν έχει, έχουμε χιόνια κάπου. Πέσαμε. Έλα, έλα, Χριστάρα μου, σε ακούω, έλα. Σε ακούω. Κωστή, μετά το ποσταρίσματα, άμα, μετά το όμικρον, να βάλεις το ύψιλον, νομίζω ταιριάζει περισσότερο σε αυτά που γράφουν. Προχώρα, παρεκτρέπεστε. Όχι ότι διαφωνώ δηλαδή, αλλά δεν με τώρα, ξέρεις τι είναι το υπέροχο. Ότι φίλε δεν υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θέλω καλά λόγια. Άμα είναι να λένε καλά λόγια όπως είπανε και τον Άρη, που έφαγε έτσι, κάτσε και έφαγε τα τέσσερα, ας πούμε, και τι ωραία ομάδα που παίζει και τι καθαρή. Και το χόμπι δημοσιογραφίας που λες αυτό που μυρίζει φονταρίλα το κεφάλι του, που τους λιβανίζει ενώ τον ΠΑΟΚ, λέει ο ΠΑΟΚ και λέει λόγω των υπουργών κτλ. Δηλαδή γελάνε και τα δάχτυλα. Αυτός με τα χαλιά, αυτός. Ναι, ναι, αυτός αυτά. Αυτός ο οποίος είναι ο αδερφός του δικηγόρος στον Ολυμπιακό. Με τις μοκέτες. Ναι, ναι, με τις μοκέτες, με τις μοκέτες. Αυτοί εδώ πουλούσαν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη αντικειμενικότητα, καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και πώς θα θέλουμε να δυναμώσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, θέλουμε να δυναμώσετε. Οι άλλοι πουλούσαν τα πειρατικά και τώρα όλοι οι φίλοι ξεπραγματεύονται. Φορέσαν το ερυθρόλευκο κασκόλ επίσημα. Όλοι. Βγάζουν όλη τη χολή και όλο το μίσος κατά του ΠΑΟΚ και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Όπως λένε, ας πούμε, το πρωτάθλημα όντως είναι το Πρεσπόν, ασχέτως κι αν ο Τσίπρας, η μοναδική ομάδα στην οποία έχει σκοράρει απέναντι, είναι στον Άρη, ξέρεις, όταν έπεσε την Καλυθέα. Ναι, σωστό. Μας είχε ένα Τσίπρα η Καλυθέα και τους το κάρφωσε. Λοιπόν. Έχω ένα πράγμα να πω. Ότι αυτό θα είναι το πιο αντρίκιο, το πιο καθαρό, το πιο παλικαρίσιο, το πιο παοξίδικο, το πιο αρσενικό, το πιο παντελονάτο πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει ever. Γι' αυτό προσπαθούν για να το σπηλώσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν να το φτάσουν, δεν μπορούν, γι' αυτό και προσπαθούν να το μειώσουν. Είναι φανερό. Το είχαμε πει πόσο καιρό πριν, το θυμάστε. Το είχες πει ότι όταν δεν θα μπορέσουν να το κόψουν, θα προσπαθήσουν να το σπηλώσουν εδώ και μήνες. Αν δουν ότι η ομάδα πουθενά δεν σταματά, γιατί αυτοί περίμενα, σου λέει κάπου θα χάσουν. Μα με τον Γαύρο, μα με τον Βάζελο, μα εκεί, μα εδώ. Κάπου θα χάσουν. Αφού είδα λοιπόν αυτό το πρώτο στάδιο πέρασε και δεν τους φτάνουν οι αγωνιστικές, πήγαν στο επίπεδο αυτό. Πώς θα το μειώσουμε, πώς θα το αμαυρώσουμε, πώς θα το σπηλώσουμε, πώς θα τους κάνουμε να εκνευριστούν. Πώς, λοιπόν, μην πέφτετε σε αυτό το τρυπάκι. Έχουμε πάει σε κάθε επίπεδο, Κωστή. Όπου μπορούμε. Και ο Μπαρμπασάβας, επειδή σου έχω πει, λόγω της ηλικίας περνάνε όλα αυτά που λέει στο φλου και βγαίνει και λέει ότι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα βρει λέει, τον τρόπο λέει, να τιμωρήσει λέει, αυτούς που κάνουν κακό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή σαν να λέει φίλε, επειδή ξέρουμε ότι αυτοί που κάναν τη δουλειά στο Τζιλό, το γράφει η δικογραφία, δεν το λέμε εμείς, ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού. Δηλαδή τι μας λέει ο κύριος Θεοδωρίσης, μπορεί να βρουν και άλλο τέτοιο τρόπο. Οι απειλές είναι ευθείες σε κάθε επίπεδο. Ξαναρωτάω. Κόντρα σε κανάλια, στα πάντα. Η συνδρομητική Νόβα που την πληρώνει ο Κοσμάκης και δεν είναι θρύλος TV ή Γαύρος Channel. Πώς δίνει κάθε φορά το μικρόφωνο στο συγκεκριμένο άνθρωπο να βγάζει λόγους 7 λεπτούς και 8 λεπτούς και να λέει οτιδήποτε θέλει, ό,τι του κατεβάζει το κεφάλι, προκαλώντας τους πάντες. Υπάρχει κάποια συμφωνία. Υπάρχει κάποια συμφωνία. Βεβαίως υπάρχει συμφωνία. Όπως υπάρχει και συμφωνία, συγκεκριμένοι άνθρωποι να σπικάρουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Μόνο δύο σπίκερ σε κάθε παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι. Και κάτι τελευταίο, η Νόβα παίζει το ρόλο της. Εδώ ο κύριος Φουρνάρος, διευθυντής, ούτε τον ήξερα ότι είναι διευθυντής της Νόβα. Δεν είχα ξαναδιαβάσει άρθρο. Του είχε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα ένα άρθρο που έλεγε η ντροπή του Πάο Κολουτσέσκου. Και το πήρε ο κύριος Ντένις. Με βάση αυτό ο Σιμιτζόγλου, και ο Ντένις εννοείται που το ανέβασε, ο κύριος Σιμιτζόγλου κάλεσε τον ρατσισμό Λουτσέσκου για να τον τιμωρήσει. Μάλιστα. Αυτούς έχουμε να κάνουμε. Θέλω να έχω προβάδισμα τέτοιο που στο τέλος να βγει ο Ρασβάκη να τα ρίξει όλα. Και να τα ρίξει όλα. Τι έχω, ναι. We fuck you! Σας βάλαμε στη φάκα. Μείον έναν. Έτσι ρε, κέρασμα για την πάρτι σας. Αβάντζο.
Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, ρε Στελάρα. Έλα. Καταρχήν, εγώ, φίλε, επειδή είμαι φαν του αθλητή Ρονάλντο, γιατί έχει γίνει με την προπόνηση, δεν τον έχουν χαρίσει τίποτα, του ευχαριστήθηκα πάρα πολύ εχθές. 100%. Φίλε, είναι άνθρωπος που 80% έχει γίνει με τη δουλειά. Έτσι. Ταλέντο σαν το Μέση ή σαν το Ροναλντίνιο ή σαν το Ζιντάν δεν είχε αυτός. Δεν έμεινε στη Θαλπορή της μαμάς, σε ένα γήπεδο, σε μια ομάδα, να ξέρω και πού θα πατήσω και πού θα πάω και θα κάνω. Όχι. Ούτε να παίζουν όλοι για μένα. Έδειξε ποια είναι η διαφορά του που έφυγε από τη Ρεάλ Σκόρπις σε Ρεάλ και αυτούς που να πάει το ξαναπάρει και να είναι ο μόνος που θα το έχει πάρει 4 φορές και να μην ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το είπε ο τεράστιος Μόντριτς. Μας λείπουν, λέει, τα 50 γκολ του Ρονάλντο. Τι να πούμε τώρα. Και όσον αφορά αυτό που λέμε τώρα για το πρωτάθλημα, αν αυτό ήταν μια αναλαμπή όπως ήταν το 85, επειδή είχαμε τότε ένα φωνιά, βρέθηκε ένας καινούργιος φωνιάς, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, θα έρχονταν του χρόνου να σήλεγε πόσο είναι οι πεινασμένοι. Σωστό. Δώσε 500 εκατομμύρια. Το παίρνω από το αεροδρόμιο. Και από το αεροδρόμιο στον κλέβω. Τώρα, επειδή το ψόφο τους το ξέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν είναι ένας φωνιάς, είναι 10 φωνιάδες μέσα. Ακριβώς. Και άλλοι κουλαπτώμενοι φωνιάδες από πίσω έρχονται από πίσω. Ακριβώς. Έχουμε κάνει εκτροφείο από φωνιάδες από κάτω. Μέσα αγωγικά πάντα. Ναι, εννοείται. Έτσι. Τα λέμε φωνιάζει. Βάντωση, γιατί ναι. Μας γράφουν ό,τι λέμε. Ωραία. Τους γράφουμε κι εμείς βέβαια, αλλά... Φωνιάζει, λέμε εκτελεστές στον κόλλο. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, επειδή από πίσω έχει ξεκινήσει η παραγωγή για να βγάζουμε συνέχεια. Τώρα βλέπεις στην Εθνική Ένωση έχει 8 από τους 11 βασικούς. 8 στα 11, παιδιά, να καταλαβαίνεις τι γίνεται στις υποδομές. Ότι από πίσω πρέπει να έχεις 3 ομάδες μετά για να παίξουν αυτοί να πάρουν παιχνίδια. Το κόσκινο θα είναι πολύ ψηλό, δηλαδή τα ταλέντα τα καλά να μείνουν στην ομάδα. Στέλιο, είμαι πολύ περίεργος να δω ένα πράγμα. Τι μεταγραφές θα κάνει τώρα ο Τίγρης και ο Βαγγέλας που δεν υπάρχουν τα φράγκα του Τσουλού. Εδώ ο Τίγρης πέρσι δεν έκανε, ο Μελισανίδης βλέπετε, μέχρι στο Ρουκ Ζούκα έγινε έτσι, καβούριας. Περιμένω να δω, χωρίς τα φράγκα τα έτοιμα, χωρίς την 25αρού, γιατί και τις άλλες χρονιές τι κάνανε, βγάζαν το φίλο του στο Βάζελο, αποκλειόταν από νωρίς ο Αλαφούζος που δεν είχε μαντήλι να κλάψει ο Παναθηναϊκός. Όλα market pool. Ξέρετε τι σημαίνει market pool? Κωστή, παίρνουν τον πούλο οι άλλοι και τα φράγκα πάνε στην τσέπη μας. Περιμένουν να δω λοιπόν. Τι θα ξοδέψουν. Με 25 εκατομμύρια τους πέτους του Γιαννιώτη, τα 25, ο Αλμπάνης καλός δεν έχει χολέρα, έχει ο Αλμπάνης. Τον Αλμπάνη, τον Γιαννιώτη και τον Κρίτσιτσιτσιτσιτ. Κωστή, βάλουμε στην κλήρωση 2,83. Μπήκε ήδη. Ακούς και μιλάνε ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας και λέει εσύ Γιωρίκα λέει θέλω λέει, να με κάνεις μια χάρη λέει την άλλη, θέλω λέει, να πάω να ταιριάξω λέει, την Παπαδιά λέει, αλλά θέλω να ξέρω ότι ο παπάς είναι σίγουρα στην εκκλησία, λέει, θέλω να πας να κάνεις πως ξομολογείς αυτά τον Αντάλο, να του καθυστερήσεις για 3 ώρες. Τώρα σε παρακαλώ, είσαι φίλος ή δεν είσαι. Είμαι λέει. Θέλω, και, λέει, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο, θέλω να σε αποθεώσω για το να ταιριάξω την Παπαδιά, θέλω να σταθώ εκεί. Θεωρώ ότι ό,τι πεις από εδώ και πέρα θα... Ωραία, ακούς. Αλλά συνέχισε το όμως. Απλά θέλω μια μικρή αποθέωση, ένα μικρό αγαλματίδιο. Ναι, λέει στον παπά, σε μια φάση παπά μου λέει δίγεται, λέει θα με φάρει τύψεις, λέει εγώ δεν είμαι τύψεις άνθρωπος. Έτσι και έτσι λέει αυτός ο Γιωρίκας, λέει ο αλήτης, λέει τώρα τρέχα στο σπίτι του πιάσει, λέει με την Παπαδιά. Ποια Παπαδιά ρε χαμένη, τρέχα στο σπίτι του Παπαδιά, λέει 5 χρόνια πεθαμένη, λέει. Γεια! Γεια σου. Στέκομαι στο να ταιριάξω την Παπαδιά, έτσι. Δηλαδή δεν είπε καμία λέξη εσχρή, δεν εσχρολόγησε, δεν ήταν χιδέα η έκφραση, δεν είπε γαμπίπι ή οτιδήποτε. Να ταιριάξω την Παπαδιά, φίλε. Τέλος. Ένα απλό ερωτικό τέτρις είναι. Ένα κλικ κάτω από το να τον φορέσω στην... Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Έπεσε. Δεν είπα χορηγούς δεύτερη ώρα, είπα Λουκάς. Είπα, Χαλβάς, καταπληκτικός νούμερο 1, σαρώνει σε Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, εξαγωγή. Η συνταγή που έφεραν από το 1945 είναι στο Χαλβά. Την έφεραν στις αρχές του 20ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη, από την πόλη οι παππούδες. Με πολύ λατρεία και αγάπη. Χαλβάς Λουκάς, μπείτε στο lukas.gr για να καταλάβετε τι σας λέω. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι κορυφαίο εστιατόριο, κορυφαία ταβέρνα στην πόλη είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικά κρεατικά, πεντανόστιμα γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο.
705-750 τη Λιβεριά. Όποιος πήγε, τέλος. Όπου έφαγε μετά, ο άλλος έβγαινε δεύτερος στη σύγκριση. Σας το λέω με βεβαιότητα. Αναγκάστηκα να δοκιμάσω, εγώ δεν είμαι, αλλά πήγα. Και έχω πάει 512 φορές για να είμαι βέβαιος, για να μην είναι ένα τέλος πάντων έτσι βιαστικό, ένα πυροτέχνημα να πούμε συμπέρασμα. Υπέροχα πράγματα ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένειά του. Και βέβαια, Domino Sports Cafe, Μπότσερ 132, 950, 950. Εκεί θα πάτε για τα μάτς, εκεί πιατάρες, εκεί σούπερ προσφορά, δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία με λουκάνικα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 10 ευρώ μόνο, 10 ευρώ, 9.50, 9.50 το τηλέφωνο, Sports Cafe, Domino. Επιστρέφουμε! Επειδή δεν ακούσατε καλά τους στοίχοι, λέει, έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Έχω χαρά, βάλτο, ξεβάλτο να δεις, βάλτο. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ, στα στέρια και πετάω. Το ακούτε, στα στέρια του Champions League. Μ' αγαπάς, εννοείται ότι μ' αγαπάς και εγώ σ' αγαπάω τόσο πολύ. Έχω χαρά και πάω. Ξεκάθαρος είμαι. Λαμπίκος. Ένα μωριά μας. Ζουμουσού σας λέω. Ζουμουσού σας λέω. Τόση. Και μπαίνει και το σεξουαλικό στη μέση. Εδώ είναι η ευθεία αναφορά στο Τσούμπα Ακπομ. Έχω αγάπη τόση και δείχνει τόση, αλλά δεν το παίρνει ο στίχος να πει έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Λέω, αν δεν πάει το μυαλό και πει άλλος τόση με το συμπάθειο, με το συμπάθειο δεν πάει εκεί το μυαλό σε 100%. Εδώ είμαστε, πάμε στις τρεις γραμμές που περιμένουν. Να υπενθυμίσω ότι για ηλιακούς θερμοσύφωνες το κορυφαίο όνομα, ο νούμερο 1 στην πιάτσα είναι ο Αλφα Πλαμ. Όχι ότι, ηλιακοί θερμοσύφωνες με inox απ' έξω, boiler μέσα γυαλί, δηλαδή όχι πλαστικά, όχι ηλεκτροστατικές βαφές, με επιλεκτικό ηλιακό συλλέκτη τιτανίου 65-17-18, τον καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα μας. Αυτά είναι, τσάμπα νερό εφόρου ζωής, όχι ρεύματα, ο κορυφαίος Alpha Plum 65-17-18, με 12 δόσεις άτοκες, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κορυφαίο στην πιάτσα, έχει περάσει καμιά πεντακοσαριά στη Θεσσαλονίκη και είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Αυτά, πάμε! Κληρώνουμε, είπαμε σήμερα, υπέροχη σκούπα Boss από την Electronet στο τέλος της εκπομπής μας και μέσα από τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό τηλέφωνο, αλλά και από το FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Καλημέρα σας! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Και στην ΑΕΚ 2014. Είχες μία απουσία ο λίγων ημερών. Είπαμε, ήμουνα κάτω στη φωλιά. Αγόρι μου, θέλω ρεπόρτο, πες. Τι γλέντι έπεσε, δεν μπορεί να δει. Το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, μέχρι και χθες βλέπουμε ειδήσεις πριν φύγουμε και λέγεται κόκκινα δάνεια. Του λέω, τι είναι τα λένε κόκκινα δάνεια, ε. Μου λέω, γιατί, γιατί τουλάχιστον πρώτα είναι πληρωμένα. Εμείς τα χρέη μας τα πληρώσαμε. Τα μούτρα κάτω. Το τι γέλιο έχω ρίξει, το τι γλέντιμα έχει πέσει. Αυτό είναι ρε, γλεντοκόπη. Μιλάμε τώρα για σοου. Τέλος πάντων, πέρασα πολύ ωραία. Ήταν οι πιο ωραίες διακοπές που πήγα. Έτσι βρε, έτσι. Γλεντίστε το. Το ανέκδοτο σου ήταν φοβερό με την υπομαδιά. Πολύ καλό. Το θα την ταιριάξω. Και δεν ταιριάξω, αλλά και το ξέρεις που παιδιά έχει 5 χρόνια που πέθανε λίγο στη δικιά σου. Τη δικιά σου ταιριάζει ρε! Άρα ταιριάζω, εντάξει. Το ταιριάξω ωραία. Πάρα πολύ ήθος φίλε το ρήμα που χρησιμοποίησε. Πάρα πολύ ήθος. Ναι, πολύ ήθος. Πολύ. Φημιζόμαστε και διακρινόμαστε και το ήθος μας. Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθος, ήθος ομάδα... και στήθος. Εντάξει, έπαιξε ωραία πάλι. Ατρόμητος αποδεικνύει για μένα ότι είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Παρά τις απουσίες. Ναι. Όντως εκεί φεύγει, δεν είναι offside που δίνει στον Μπρούνο, αλλά τι να πω τώρα, εντάξει, δεν το ζητάω, ούτε το θέλω. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, δηλαδή, οκ, okay. Θα τύχει μια φάση δηλαδή, στραβή. Τι να κάνουμε. Τα πέναλτι είναι και τα δύο, επειδή διάβασα πάλι διάφορες αρλούμπες από τύπους οι οποίοι θα χάσουν το χαρτζιλίκι, λυπούμεθα, αλλά είναι πέναλτι και το ένα και το άλλο. Αν δεν είναι, θα βγούμε να το πούμε, να ξέρετε. Δεν έχουμε κανένα ζόρι. Εκεί, κανένα. Στο
Sport FM κάτω που με έβαζε. Βάλω λίγο να ακούσουμε τώρα λίγα, δεν με έβαζε. Αλλά εντάξει, τι ακούς δεν είναι καμία σχέση τώρα. Δεν μπορεί να φανταστείς πως τι είναι. Καταρχήν δεν έχουν τέτοια εκπομπή σαν τη δική μας, φίλε. Δεν υπάρχει. Όχι τέτοια εκπομπή. Δεν υπάρχει, φίλε, αντίστοιχη αθλητήριο Ζουμουσού, δεν υπάρχει. Καλά, αυτό είναι, ναι. Σε τροκομεία μόνο. Infotainment. Αλλά λένε πράγματα απίστευτα, δεν λες, μα είναι δυνατόν. Μου λέει, να, γιατί, ξέρω εγώ. Μπαρμπασάβος, λέω, έλα μωρέ, τον έχουν εκεί, λέει, λίγο για να κάνουν, λέει, χαβαλέ, λέει, δεν καταλαβαίνει, δεν τον καβλιάρουν. Α, έτσι είναι, πάει, χαβαλέ. Δεν χαμπαριάζει. Σόπα, ρε. Δεν χαμπαριάζει, δεν, το λένε, μην τα λες, γιατί κάνει κακό στην ομάδα, λέμε κάποια πράγματα που λέει. Αλλά αυτός εκεί, τι να τον κάνει. Μα οι ίδιοι του είπανε, σκάσε πια, βγάλανε ανακοίνωση. Ναι. Οι ίδιοι. Ναι, λέει, τον λένε σταμάτα και δεν σταματάει. Για να τα λέει. Καταρχήν βγαίνει η ομάδα η ίδια και κράζει το γιο του που είναι στην UEFA. Με κανονικά, ονομαστικά, έτσι. Δηλαδή, περιμένουν, τι, εμείς να τσιμπήσουμε, αυτό να το φάμε, ας πούμε, αμάσιτο. Στα μάτια. Εντάξει, μα δεν είναι για εμάς, Κωστή, αυτά. Είναι για την πλατεία προβατομάζα κάτω. Τι να πω, ρε παιδιά. Σε έχω ξαναπεί, οτιδήποτε και αν θες να υποστηρίξεις, ιδεολογικό, κομματικό, ποδοσφαιρικό, οτιδήποτε και αν θες να υποστηρίξεις, οι επιχειρηματολογίες υπάρχουν. Τι σε εκφράζει και από εκεί και πέρα διαλέξεις τα επιχειρήματα. Δεν είναι ότι τα επιχειρήματα και οι ιδέες σε κάνουν διαλέξεις. Διαλέγεις και απλά παίρνεις επιχειρήματα που θες. Ακριβώς. Τι θες να υποστηρίξεις, το Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Έγινε. 500... Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε διάλογο. Έγινε. Αυτό πιστεύω. Okay, επιχειρήματα, έγινε. Επιχειρήματα υπάρχουν. Ψευδή. Διαστρεβλωμένα. Τρελά επιχειρήματα. Εγώ επίσης ουρανούς και σηκώθηκε ποτέ σε 5 πόντους παραπάνω. Ναι, δηλαδή ακραία όσο ό,τι θες. Αλλά υπάρχουν. Δεν μπαίνω σε διάλογο. Τέλος. Ναι. Μιλάει η ομάδα, μιλάει η πορεία, ο προπονητής, οι παίκτες που ξεχυλίζουν από ποιότητα. Αλλά αυτό και εγώ καθένα... δεν μπαίνω στο... Αυτό θέλουν αυτοί. Να μπει στο διάλογο μεταξύ τους. Μαζί, ναι, τους. Έτσι, να υπάρξει διάλογος. Και ο καθένας πόσο σοβαρός είναι. Καλά, τώρα τι και είναι, κατά πόσο τιμάει το παντελόνι που φοράει. Τι να πούμε. Αυτά. Ο κόσμος... Να πω και εγώ ένα ανεκδοτάκι. Ρίχτω γρήγορα. Τάκ, να μιλήσουν και άλλοι. Μαλώνει ο άντρας και η γυναίκα, σκοτώνονται εκεί πέρα. Λέει ο άντρας, ξέρεις ότι αν πεθάνεις θα γράψεις τον τάφος. Όταν πεθάνεις θα γράψεις τον τάφος. Λέει τι, κρύα όπως πάντα. Και λέει αυτή, ξέρεις τι θα γράψω εγώ, λέει, τα πεθάνεις. Λέει τι, επιτέλους σκληρός. Άντε καλημέρα. Λέει την πεθαρά μου τη θέλω όπως τούρτες. Δηλαδή λέει πώς, κρύα και με κεριά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ωραία, λοιπόν. Πήρα να πω ένα μικρό σχόλιο για το θέμα με τον Ατρόμητο. Πιστεύω ότι αν έπαιζε όλα τα ντέρμπι με ξένους διαιτητές, θα ήταν δεύτερος. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι, γιατί έχει πολύ καλό προπονητή. Έχω σε εκτίμηση τον προπονητή τους. Ναι. Και σαν σοβαρότητα και σαν πλάνο και σαν όλα. Όχι, έχει καλή φιλοσοφία ο άνθρωπος, φαίνεται δηλαδή, γιατί κάνει δουλειά. Αλλά όταν έχει... τον έχουν κατασφάξει και πάλι αφού μπορέσαν και τον κρατήσαν πάλι καλά. Κωστή μου, πήρα να σου δώσω ένα φιλαράκι μου που έχω εδώ δίπλα. Να το δώσεις. Να σου πει μια καλημέρα, γιατί τον έχω άρρωστο. Έλα να πεις μια καλημέρα θα πεις, έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, αρρωστούλης. Ναι. Πυρετό. Όχι, εμετή. Εμετή. Αμάν. Περαστικά, όχι μόνο ένας, πολύ. Άρα σχολείο δεν, ναι. Ένα, ναι, κανένα άλλο μου έρχονται κι άλλοι. Όχι τώρα. Λοιπόν, πες τι ομάδα είσαι και τι ακούς. ΠΑΟΚ. Manchester City. Manchester City. Αυτό κάνει ότι δεν το ακούς. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί ας το πάρει Manchester City και το Champions League και το πρωτάθλημα να διάσει μια θέση για να παίξει ο ΠΑΟΚ έναν αγώνα λιγότερο στα προγραμματικά. Δεν διάσει από πουθενά, δεν έχετε. Και Ζουμουσού, αγόρι μου! Ζουμουσού είναι η νέα ομάδα! Αυτό είναι! Ζουμουσού Ζάμπια, πες! Ρε, δεν υπάρχει, ρε! Να το χαίρεσαι, τον Καμαρώνης! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Τον Καμαρώνης, φιλιά πολλά! Καλημέρα σε όλους, γεια! Φιλιά, Ζουμουσού λέμε! Καλημέρα σας! Για ακόμα ένα τεταρτάκι, κληρώνουμε μια υπέροχη σκουπάρα Boss από την Electronet. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της FM. Γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πού πας ρε Τρίφωνε, το ξέρει η Μανούλα. Τι ωραίο που είναι αυτό ρε. Πού πας ρε Τρίφωνε. Πού πας, το ξέρει η Μανούλα σου ρε. Βάλε ρε φίλε λίγο τσικούρα να ακούσουμε λίγο να γουστάρουμε. Βάλε. Λίγο τι. Το
τσεκούρα, τη μουρμούρα, το διάλογο. Το διάλογο από τη μουρμούρα. Εκεί γράψε ΠΑΟΚ μουρμούρα, νομίζω θα στο βγάλει. Είναι υπέροχος ο διάλογος. Έτσι. Ναι, αυτός τι είναι, υποψήφιος γαμπρός, ο πιτσιρικάς. Ναι, είναι της κόρης. Της κόρης, αυτού που στην αρχή δεν τον πολύ γουστάρει και δείχνει στην τηλεόραση κάποια στιγμή ΠΑΟΚ και αρχίζει αυτός, φέρτε το γιατρό και τα λοιπά και αμέσως μπαίνει στην καρδιά του πεθερού. Έτσι. Λοιπόν, φίλε, 25 εκατομμύρια ήταν η δίκη να επένδυσε. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε ακούμε πηγάδι. Λέω, τα 25 τώρα εκατομμύρια του Μελισανίδη γίνανε επένδυση. Στην Αγία Σοφιά. Όχι, σε Σανό. Σε Σανό βεβαίως και αυτό παίζει. Το δίνει και το τρώναμάσιτο. Κι όμως φίλε, υπάρχει ελπίδα. Ναι, ναι, είδα. Είδα φίλε αεξίδες, υγιείς αεξίδες. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά ναι, ναι, φοβόμαστε να πάμε τελικό με ΠΑΟ γιατί θα μας ξεφτυλίσουν. Υπάρχει ελπίδα. Στο κύπελο Ελλάδος όμως. Έλα. Πέσαμε. Πάμε επόμενος. Ωραία τα είπες, αλλά σε χάσαμε. Ναι. Καλημέρα σας. Κώστα. Ναι. Γιώργο. Έλα ρε Γιωργάρα, και εσείς ακούμε βάθος. Θολός. Λοιπόν, ναι, έχει πρόβλημα. 116. Κάτσε να σε βάλω, Γιωργάρα. Περίμενε, μπαμ μπαμ. Για πες, τι άλλο θέλεις. Αυτό, 116. Και τι άλλο θες να μας πεις. Αυτό, 116. Χάρηκα. Γεια σου, Γιωργάρα. Λατρεύω αυτούς τους διαλόγους. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. 549. Λοιπόν, δύο τρία πραγματάκια στα γρήγορα. Κριστιάνο Ρονάλντο, για μένα είναι ο Πελέ της σύγχρονης εποχής. Δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου. Όσο και να λένε και να σκούζουν και να φωνάζουν, το παλικάρι ξεκίνησε από το μηδέν, έγινε αυτό που έγινε, έχει παίξει στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα, ήταν πάντα το νούμερο ένα βιολί στο πρωτάθλημα, εχθές πηδάει φίλε για μια κεφαλιά, παραγγέλνει καφέ και περιμένει να φύγει μπάλα μετά το 1-0. Πολύ ωραία το περιέγραψες. Δεν το κάνουν άλλοι στα 34. Ακριβώς. Πήρε μια ομάδα, είπε θα πάω να πάρω το Champions League και οδεύει για το Champions League. Για μένα προσωπικά, και έρχομαι και σε αντιπαράθεση με πολλούς φίλους, είναι ο νούμερο ένα και αμέσως μετά βέβαια είναι ο Μέση. Ο Μέση όμως μεγάλωσε ποδοσφαιρικά την τεράστια αγκαλιά της Μπαρτσελώνα που είχε δίπλα του έναν Πουγιόλ, έναν Ινιέστα, ένα Τσάβι, μια μηχανή καλοκουρδισμένη. Ένα Μπουσκές, τώρα έχει το Ράκιτιτς και βλέπεις ότι κάνει ό,τι κάνει. Πήγε στην Αργεντινή, έφυγε, εξαφανίστηκε. Για μένα προσωπικά είναι το νούμερο ένα. Και είναι. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Και το δικαιολογήσαμε κιόλας, δεν είναι προσωπικό γούστο, εγώ ούτε Μάντσεστερ είμαι. Έτσι, ο κύριε φίλε, εγώ είμαι Μάντσεστερ. Λέω ρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει αυτά που κάνει, δεν μπορείς ρε φίλε να τα μην τα βλέπεις. Ας κάνουμε μια υποθετική ερώτηση, ας τη θέσουμε. Μπορείτε να φανταστείτε τον Μέση στην Μάντσεστερ Σίτι ή στη Μίλαν ή στη Γιουβέντους? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Στη Γιουβέντους που είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πάρα έτσι. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ σκληρό πάρα πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δύσκολο και τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ. Τεράστιος παίκτης, μην κάνουμε τώρα δηλαδή. Okay, είναι βερτουόζος ο άνθρωπος, έχει την μπάλα, αλλά, το πόδι του. Φίλε, αλλά δεν την άφησε την σιγουριά. Ο άλλος ρίσκαρε, έπαιξε σε τρεις διαφορετικές κουλτούρες, σε τρεις διαφορετικές ομάδες και οι ομάδες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Όχι μόνο σε διαφορετικές χώρες. Είναι πολύ διαφορετική η Manchester United από τη Real και είναι κάτι τελείως διαφορετικό η Juventus. Δεν μοιάζουν καν μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο οι χώρες. Και τώρα πήγε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ σκληρό. Πολύ κλωτσιά. Πολύ ξύλο που πρέπει να το αντέχεις για να φας τόσο ξύλο. Έτσι. Και τώρα λίγο να πάμε στα σοβαρά. Ζούμου σου λένε. Μαγόρι μου. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα ρε. Βάλουμε στην κλήρωση 459. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά ζούμου σου. Φιλιά. Μην παίρνετε άλλο. Έχουμε τέσσερις.
αυτή πρέπει να είναι, γιατί δεν θέλω να φάω χρόνο από τα παιδιά. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι μου κάνεις, Κωστή? Δεν σου, κάνω, δεν σου κάνω τίποτα, πέρα από να σου φτιάχνω τη μέρα. Οτιδήποτε άλλο, είμαστε παντρεμένοι, το στεφάνι μας, αυτά, όχι, δεν. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, πάνω απ' όλα το στεφάνι μου. Αλίμονο, αλίμονο. Εννοώ το στεφάνι. Θέλω να πω μια καλημέρα, να μου βάλεις, να με βάλεις και εμένα στην κλήρωση. 35 είναι το νούμερο. 3.95. Όλγα είπες? Όλγα, σε ακούω κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Συμφωνώ με τον κύριο πιο μπροστά αυτά που είπε. Ό,τι είπε είχε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω πολλά από μπάλα και αυτά, αλλά είμαι ΠΑΟΚ. Αυτό αρκεί. Γκοτό που λέμε. Αυτό αρκεί. Αυτό αρκεί. Είδαμε και αυτούς που ξέρουν από μπάλα πώς το κάνουν το πρωτάθλημα. Αυτοί που λέγανε ότι το ξέρουν το πρωτάθλημα, έτσι. Έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Χάρηκα που σε άκουσα. Να είσαι γερή. Καλές εκπομπές κάθε μέρα. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Έχουμε πολύ γυναικείο πληθυσμό. Έχουμε γυναικείο πληθυσμό, πολύ φίλε. Και έχω ακροάτριες οι οποίες είναι μία-μία. Καλημέρα, ναι! Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Καλημέρα σας. Επόμενος. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε μέθεπο. Ναι, καλημέρα. Εγώ. Εσύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κοτσόγιωργα. Κοτσόγιωργα, βέβαια. τι ήθελα να πω, τα ξέχασα. Το ξέχασα. Συμφωνώ, ο Ρονάλντο είναι παιχτάρουλα. Παιχτάρουλα. Παιχτάρα είναι. Κάνω μικροφωνισμό τρελό, λοιπόν. Χαμήλωσε, συμφωνώ με όλα τα αδέρφια, τρελή χαρά, και πήρα βασικά να παραπονεθώ, να κάνω τον γκρινιάρι. Να τον κάνεις. Και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί κόβεται το σήμα σας στην Περαία, παιδιά. Δείτε τι θα κάνετε, θέλουμε να σας ακούμε χωρίς κανένα πρόβλημα, και εκεί που καθόμαστε και αράζουμε και ακούμε για ΠΑΟΚ, να μπαίνουν τα, ξέρεις, τα χιόνια, τα... Και οι σκιέρ τι θα κάνουν, οι σκιέρ τι θα κάνουν, ρε φίλε, πού θα κάνουν σκι, στο Βότσαλο. Δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με το σκι βλέπεις τι παθαίνουν, να πούμε, τους τρώει το χιόνι. Γίνονται αγαλματοκολόνες που θα τους βρούνε μετά από καμιά δεκαετία. Καμπαναριό. Θα το φροντίσουμε, αδερφέ μου. Οπότε καλύτερα να ασχολείσαι με την μπάλα. Έτσι. Στο χορταράκι, έτσι, να πούμε, να σε τρώει λίγο η βροχή. Παρά να ανεβαίνεις πάνω στο ποιος ανεβαίνει και τα βουνά, δηλαδή. Και με τα χιόνια δεν πέφτει με τίποτα, δεν να το ξέρετε, ρε. Τώρα, λέμε, δεν πέφτει. Δεν έπεσε πέρσι, να πούμε, θα πέσει φέτος. Ακριβώς. Ακριβώς. Φιλάκια, φιλιά, πολλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Φιλάκια. Τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να κάνω και κληροσούμπεν. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Άρα γαρ ουν τίγαρ, τίγαρ, τίγαρουν, ως ουν ως τη συμπερασματική σύνδεσμη. Πάμε να κάνουμε κλήρωση. Καλημέρα. Στην Άννα, Κωστή, καλημέρα. Ο Αετός πέταξε ψηλά και δεν πέφτει με τίποτα. Ο Βασιλιάς είναι στο θρόνο του και με το σκούφο και χωρίς. Βάλε με στην κλήρωση για τα υπέροχα δώρα που κληρώνεις κάθε μέρα. Κωστή, καλημέρα. Δεν τέλειωσε τίποτα ακόμα. Λίγη υπομονή. Το νου σας, ρε μάλια, πρέπει να βοηθήσουμε και τον μπάσκετ όλοι. Όλη η ενέργεια η θετική μας, όλη η αγάπη μας, η πίστη μας σήμερα στην ανατροπή. Δεν είναι τίποτα οι 10 πόντοι που χρειαζόμαστε. Πάμε εκεί πέρα μέσα χωρίς άγχος. Αυτοί έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ, το θεωρούν σίγουρο θα προκριθούν. Άρα το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Με ψυχή, με πάθος, περιμένουμε από τα ατού της ομάδας να τραβήξουν. Γιατί στο προηγούμενο μάτς δεν τράβηξαν τα ατού, ειδικά οι Αμερικάνοι μας, έτσι. Περιμένουμε μεγάλα παιχνίδια από αυτούς. Καλημέρα, υπέροχο δώρο, ευχαριστούμε, Κωστή, η Ρία Ιβέδα. Έτσι είναι, Κωστή, αν τους λες παλιοποιώτες, σου κόβουν το ρεύμα και χάνεται η εκπομπή από τον αέρα. Βάλαμε για τη σκούπα, λέει ο Δημήτρης Τσακυρίδης. Καλημέρα, Πετρόπουλε Νίκο. Καλημέρα, Κωστή, και ζουμουσάκια. Τεράστιος Ρονάλντο, έχει παίξει και στις 3 αγαπημένες ομάδες, Μάντσεστερ, Ρεάλ και τώρα Γιούβε. Κάρμα, συνεπώς πρέπει να κλείσει τον ΠΑΟΚ, λέει η Αγγελική Τζελέπη. Δώσε σκούπα, Κωστή. Καλημέρα, Ραμπατζή Σωτηρία. Θέλω τη σκούπα. Γεια σου, Ειρήνη Νικολαίδου. Καλημέρα στην Άννα. Γεια σου, Νικηφορίδη. Παύλα, ηλεκτρική σκούπα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Ζουμουσού. Γεια σου, Ρενάτα Σαλταφερίδου. Καλημέρα, Ζουμουσού. Καλημέρα, Κωστή. Και σε 5-6 εβδομάδες. Αυτά είναι. 8-21. Λοιπόν, σε ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, μπράβο. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα αυτά τα υπέροχα. Φτάνει. Πρέπει να πάω σε τέλος εκπομπής, πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Μαέστρο, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 80 να δώσω τη σκούπα. Το 26. Έτσι, έχω χαρά και πάω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Η Ειρήνη Νικολαίδου. 6936 427. Πάρ' την τηλέφωνο, Μαριλής, να τη βγάλουμε αέρα.
Ειρήνη Νικολαίδου, σκέτο. Ούτε ζουμουσού, ούτε καλημέρα, τίποτα. Μόνο ψηφοδέλτιο. Ειρήνη Νικολαίδου. Μαριλής μου, 6936-427. Βγάλτε αέρα, να χαρούμε μαζί. Να τη βγάλουμε αέρα. Λε σκουπ. Λε σκουπ. Ναι. Σούπα μούπες ή σκούπα μούπες. Γεια σου ρε Κωστή, παιχταράς. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις, ακούω κάθε μέρα, άσχετα αν δεν παίρνω, είσαι η ψυχοθεραπεία μας, το λέω ειλικρινά. Γεια σου ρε Ειρήνη, γεια σου ρε Ειρήνη. Τα πες τέλεια. Πάρε τη σκουπάρα την μπος, να καθαρίζεις όποιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωστή, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι γερή, να είσαι γερή. Σε φιλώ, σε φιλώ. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου, στέλνω το όνομά στο Μπαμπουκίδη σήμερα ηλεκτρονέτια από το μεσημέρι και μετά πηγαίνεις και παίρνεις τη σκουπάρα την μπος. Φιλιά. Γεια σου Ειρήνη. Αυτά είναι φίλε. Αυτό. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Υπάρχει πιο ωραίο. Δηλαδή, πόσο ωραίο να ακούς τη χαρά του άλλου που του δίνεις πράγματα. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ. Γιατί μας δίνει. Μόνο μας δίνει. Και εκεί που νομίσαμε ότι μας παίρνει, όχι, όχι, όχι. Ήταν για να αγαπήσουμε πιο δυνατά όταν περνούσε δύσκολα. Είναι για να γίνουμε ακόμα πιο ενωμένοι, ακόμα πιο γροθιά και να μην μπορεί να μας κουνήσει τίποτα. Κούνατο το βουνό. Όταν μεταξύ μας είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι, όταν υπάρχει πίστη, φλόγα, βρείτε μου ΠΑΟΚτσί που δεν βγάζει φλόγες από τα μάτια αυτό το διάστημα. Βρείτε τον. Βρείτε μου ΠΑΟΚτσί και πείτε τον. Νάτος, αυτός είναι ψιλοαδιάβολος μου. Εντάξει, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Το μυαλό μας είναι μόνο εκεί. Στο πρωτάθλημα, στο αίτητο, στο double, όλα αυτά μαζί. Στην 5η Μαΐου. Έχω φίλο που έβαλε τη βάφτιση του παιδιού του 12 Μαΐου. Λέει εντάξει ρε, 5 η φιέστα, 18 το κύπελο, Λεβέντης. Και χρακ του κάνει την γυρισιά. Η ΕΠΟ και του βάζει το τελικό εκεί, την επομένη. Την επομένη. Μάικ, μη μασάς αδερφέ μου, μη μασάς. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φιλαράκι μας που ακούει κάθε μέρα μου είπαν γιατί πήγαν πελάτες εκεί, στην Αβαρίνου, υπάρχει, κάτσε να δω πώς λέγεται, το Βραστό. Είναι αυτά τα μαγαζιά που έχουν λουκάνικο, σε πολύ φτηνή τιμή, εξαιρετικά για τους φοιτητές κτλ. Σ' ακούει κάθε μέρα, λέει, πει νερό στο όνομά σου. Το παλικάρι λοιπόν που δουλεύει στο Βραστό, φιλιά. Σαν το άλμα, λέει, του Κριστιάνου έχει και ο Τσούμπα, απλά δεν το ξέρει ακόμα να το κοντρολάρει. Έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε, να ξέρετε. Το ζου μου σου βγήκε σε εποχές δύσκολες. Χωρίς να τροφοδοτείται από πρωταθλήματα, από κύπελα, από μεταγραφές. Σε εποχές στενάχωρες. Γι' αυτό είπαμε ζούμε μεγάλες στιγμές. Και όχι ζούμε χαρούμενες στιγμές. Ή ζούμε όμορφες στιγμές. Ή ζούμε ωραίες στιγμές. Γιατί οι μεγάλες μπορεί να είναι και στενάχωρες. Αλλά σε κάνουν πολύ πιο δυνατό. Σε κάνουν πιο ΠΑΟΚ. Σε κάνουν πιο έτοιμο να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι για το ζούμο σου. Αυτά. Και δεν πέφτει με τίποτα. Και δεν την γλιτώνω την Ποφίλιου. Δεν την γλιτώ. Ή με αυτή τη μουσική το. Δεν την γλιτώνω την Ποφίλιου. Δεν την γλιτώνω. Αλλά αυτό είναι το σε 5-6 εβδομάδες και το μεγαλύτερο φουρνέλο. Οπότε δεν θέλω. Τέλος. Σας φιλώ γλυκά. Μην ξεχνάτε. Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος. Με εξαγωγές παντού σε όλο τον κόσμο. Μπείτε στο lukas.gr να δείτε. Ξεχάστε τα νοθευμένα. Εδώ είναι η αυθεντική γεύση. Παππούδες την έφεραν τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη, από τη γενέτειρα. Πεντανόστιμα, μοσχοβολάνε όλα. Χαλβάς Λουκάς. Φυσικά Domino Sports Cafe. Εκεί θα δείτε τα ματσάκια σας. Εκεί θα πιείτε τις καφεδάρες σας. Με happy hour το πρωί 8 με 11. 2 ευρώ μόνο οι καφέδες καθήμενοι. Και 1,5 πακέτο. Με οθόνες τεράστιες, με VR προσωμιωτή, με τραπέζια για μπιρίμπα, για PlayStation και τα πάντα όλα. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή λαδοκολάρα. Όχι απλά λαδόκολα, να τρέχεις, να τρέχει το σαλάκι, να κλαις πάνω από το πιάτο όταν τελειώνει και να ξαναπηγαίνεις. Ξανά και ξανά και ξανά, γιατί στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο, εκεί στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά, πραγματικά μαγεία. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, σας αγαπώ, έτσι κι αλλιώς. Και για την αγάπη που μας δίνετε και αποτυπώνετε, αλλά και για όλα τα άλλα τα οποία ζούμε μαζί. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα. Θα πω κάτι πριν φύγω. Πριν φύγω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.